Μένιος Live. Η δύναμή μας είστε εσείς. Κάνω σήμερα που είναι η μέρα της γυναίκας και δεν θέλω να πω τίποτα για την έρση που έχουμε στο κοντρόλ. Η κοπέλα δεν κάνει για να βάζει τραγούδια. Άλλο τραγούδι της λες, άλλα ρεφρέν βγάζει. Βάλε και τη χοροδία μία ώρα το ρεφρέν έρση μου να ακούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά, Βιβί. Χρόνια πολλά, Λία. Χρόνια πολλά, Κατερίνα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες που μας παρακολουθούν. Χρόνια πολλά σε όλες σας κυρίες και κύριοι. Μάλλον σήμερα πρέπει να βάλετε βαριά το χέρι στην τσέπη. Είναι και Παρασκευή, έρχεται και τριήμερο. Τη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα. Αλλά θα είμαστε ζωντανά κοντά σας. Άρα, όσοι φύγατε, όσοι πρέπει να πάτε τις συζύγους, τις κοπέλες, τις φίλες σας, το φλερτ σας, μία βόλτα, θα πρέπει να ξυλωθείτε. Βαριά είναι και τριήμερο. Έπεσε κοντά η μέρα της γυναίκας με τριήμερο της καθαράς Δευτέρας. Βέβαια. Αφού σκεφτείτε το βίντεο, εγώ βλέπω πίσω έρση μου, το ένα είναι μπλε, το άλλο είναι ροζ. Θα αρχίσει σε λίγο πίσω από τη Βιβί το βίντεο γολ να παίρνει τη ροζ μορφή, ναι, μια και είναι η μέρα τη γυναίκα. Πώ είστε, τι κάνετε, Τζον? Μια χαρά. Ξυλώθηκε. Τι? Θα μιλάτε δυνατά όλοι για να ξυλωθείτε. Ετοιμάζομαι ήδη να ξυλωθώ, ευτυχώ. Όλα. Σήμερα κιόλα, επειδή είπε να ξυλωθεί, έχουμε φέρει και ιδιαίτερα πάρα πολλά και πλούσια δώρα. Πράγματα που αφορούν αμυγό τι γυναίκε. Έχουμε φέρει το πιο ακριβό δώρο, ένα δώρο που πρέπει να πάρουν όλοι οι άνδρες στις γυναίκες τους, είναι της γνωστής σειράς V1969, το οποίο είναι αυτό το υπέροχο, πώς το λένε έτσι εδώ που κόμισα, εγώ θα το πω απλά λαϊκά, σουπιέν. Στιθόδεσμος. Εγώ σουπιέν το ξέρω, αυτά τα τύπου Victoria's Secret που είναι τα πανάκριβα των 250 ευρώ, ναι, που είναι για όλες τις γυναίκες,
που όταν πας στο αεροδρόμιο και βλέπεις αυτή τη μάρκα. Τη βλέπεις. Μάλιστα. Και χαζεύεις και δεν την παίρνεις. Ακριβώς, που τα φοράνε όλα τα κουνέλια. Τη Victoria's Secret. Τα αγγελάκια. Τα αγγελάκια, κουνέλια. Αγγελάκια. Λοιπόν, είπαμε να κάνουμε ένα τέτοιο δώρο σήμερα. Τέλειο. Και να κάνουμε και 5-6 κρέμες πανάκριβες δώρο σήμερα. Όλα δώρο για τις γυναίκες σήμερα. Είναι αφιερωμένη η εκπομπή εξάλλου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με τα δώρα, θέλω να πάρετε μια ιδέα. Τι θα δείτε στη σημερινή εκπομπή και να επιστρέψουμε εδώ για να μας πει η Βιβί, η οποία επέστρεψε μετά από αυτό το πράγμα που έπαθε στα μάγουλα με το μακιγιάζ. Δερματίτιδα. Δερματίτιδα με το μακιγιάζ. Τα πινέλα τα πλένουμε. Για όσους ενδιαφέρονται, καλή Παρασκευή να έχουμε. Όπως καταλάβατε, επέστρεψα με ωραία σήμερα. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Δείτε σε λίγο μόνο στο Menios Live. Άστραψε και βρόντιξε η Βίκυ Κάβουρα που την παρουσίασαν ως την Πέτρα του Σκανδάλου στον χωρισμό Ηλιάδη Γκέντζογλου. Απειλή με μηνύσεις. Δείτε σε λίγο. Πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι αποσύρει τις εμφανίσεις του από τις πίστες 17 χρόνια μετά. Δείτε σε λίγο. Νέα κόντρα στη Showbiz. Όλη η αλήθεια για το θερμό επεισόδιο Παρτσαλάκη Γεωργούλη στις πρόβες του Ζητείτε Ψεύτης. Τι υποστηρίζουν οι ηθοποιοί. Δείτε σε λίγο. Τα πάνω κάτω στο τηλεοπτικό τοπίο. Πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης της TV την ερχόμενη σεζόν. Ποια χρυσά συμβόλαια κόβονται. Δείτε σε λίγο. Συγκλονίζει ο εισαγγελέας για την υπόθεση της μικρής Άννη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο έγκλημα. Δεν μπορούσα να διαβάσω τη δικογραφία. Δείτε σε λίγο. Απολογείται σήμερα ο 36χρονος που φέρεται ότι σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγό του. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου ζωντανά στο Menios Live. Και καταπέλτει στο εισαγγελικό πόρισμα για την τραγωδία στο μάτι. Οι ευθύνες, οι ελλείψεις και οι εγκληματικές ενέργειες που οδήγησαν στο θάνατο 100 ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα ξεκινήσουμε γιατί υπάρχει νέα κόντρα στη Showbiz. Ο κύριος Παρτσαλάκης με τον κύριο Γεωργούλη φαίνεται ότι υπάρχει ένα θερμό επεισόδιο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα παρατηρήσουμε και θα παρακολουθήσουμε όλο το καυτό περιστατικό το οποίο έχει γίνει σε αυτή τη Showbiz. Τώρα ο κύριος Παρτσαλάκης πώς έχει εμπλακεί με τον Αλέξη Γεωργούλη, σε λίγο θα μας τα πει Ηλία, αλλά αφού πρώτα, που μπορείτε να σχολιάζετε, να στέλνετε τις ευχές σας, να κάνουμε και μια αφιέρωση σε Facebook, Instagram, Twitter, αλλά και τηλεφωνικό, καμιά τηλεφωνική αφιέρωση που θέλετε να κάνετε δώρο, η Βιβί θα μας πει πού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι δημοσιογράφοι περιμένουν και θα μεταφέρουμε και σχόλια, παρατηρήσεις, ευχές και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, μια σκηνή ημέρα της γυναίκας. Λοιπόν, η ιστοσελίδα μας αρχικά, να τα βλέπουμε, μπράβο, τέλεια, είναι menioslive.gr, Facebook, Instagram και Twitter, menioslive. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 211-212-4270-4275 και το email είναι info@menioslive.gr. Λοιπόν, Αργύρια, έλα εδώ έτσι, γιατί σήμερα θα είμαστε με το τραπέζι, να είμαστε πιο οικογενειακά, τέτοια μέρα Παρασκευή και όλο. Σκέφτομαι ότι κάποιοι έχουν φύγει για τρίμερο και έχουν εκνευριστεί. Την κάνανε από σήμερα. Δεν πας σε υπηρεσίες και τα λοιπά, όλοι είναι γεια σας, κλειστά. Δεν υπάρχουν, γιατί πριν που ήταν, μέχρι τις 12 δουλεύανε και πριν τις 12 και ήταν... Τις 12, παιδί μου, εσύ έχεις μείνει σε ποια εποχή, το 1990. Όλοι πας σήμερα και οι μισές υπηρεσίες σήμερα είναι αρρωστές, γιατί είναι άρρωστοι. Σωστό. Γιατί... Όχι επειδή είναι τριήμερο, το κάνουν τετραήμερο. Έλεγα για τις προηγούμενες μέρες που υποτίθεται ότι δουλεύουν και δεν είναι αργία. Εσύ θες να πούμε τώρα για τις προηγούμενες μέρες ή για τη σημερινή μέρα που το τριήμερο έγινε τετραήμερο για τις δημόσιες υπηρεσίες. Καμία υπηρεσία ανοιχτή. Οι μισοί είναι άρρωστοι. Συνήθως το τετραήμερο αρρωσταίνουν όλοι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, Λία, να μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ του κύριου Γεωργούλη και του κύριου Παρτσαλάκη. Τι ίντρικα είναι αυτή. Λοιπόν, θυμάστε τι είχε συμβεί με την αποχώρηση του Μαρκού Σεφερλή, με το θέατρο Παλάς που ανέλαβε τελικά. Περίμενα λίγο, γιατί δεν μου αρέσει τώρα το πλάνο το οποίο βλέπω. Αλλάξτε το και κάντε το όπως καθόμαστε στον καναπέ, γιατί είμαστε όλοι παρέα. Πάμε. Επαναλαμβάνω. Θυμάστε λοιπόν τι είχε συμβεί με την αποχώρηση του Μάρκου Σεφερλή, με την ανάληψη του ρόλου, του πρωταγωνιστικού ρόλου στο Ζητείτε Ψεύτης από τον Αλέξη Γεωργούλη, mm-hmm. και πώς είχε δοθεί μια συνέντευξη στο Tonight από το, με τον Γρηγόρη, όπου είχε πει ότι θέλω να δω και τι έγινε με τον κύριο Παρτσαλάκη, θέλω να πάρω και τον Μάρκο Σεφερλή τηλέφωνο κτλ. Εδώ βλέπουμε μια συνέντευξη από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε για το Θέατρο Παλάς, για αυτή την περίφημη τελικά παράσταση που θα τη δούμε 15 Μαρτίου.
Θα ήθελα όμως, Μένιο μου, να ακούσουμε πρώτα τι λέει ο κύριος Παρτσαλάκης. Τι έγινε, άρχισε ο κύριος Παρτσαλάκης ουσιαστικά να κατηγορεί ή να τα λέει με το δικό του τρόπο κατά του Αλέξη Γεωργούλη. Ένα θα σου πω. Η τρίχα έγινε τριχιά. Η τρίχα έγινε τριχιά. Για πάμε να δούμε ποια είναι η τρίχα και γιατί έγινε τριχιά. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν γνωρίζω κάτι, δεν το ξέρω και το βρίσκω πολύ θλιβερό, γιατί αν έχει γίνει για διαφημιστικούς λόγους είναι αστείο, δηλαδή είναι ένα νέο παιδί, εραστής, δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου, δεν διεκδικώ κάτι από τον Αλέξη. Κάτι ιστορία, ναι, ότι για ποιο λόγο ούτε εκείνος αυτή διεκδική. Η κόντρα. Ποια κόντρα. Ότι ανάμεσα στις πρόβες ήρθε ο κ. Γεωργούλης να επανάληψη μιας κοινής αρκετές φορές, ότι εσείς εκνευριστήκατε και ότι φύγατε. Το ξέρετε εσείς, γιατί το διαβάσαμε. Εγώ δεν έχω... λέμε τι διαβάσαμε. Δεν λέμε ότι ισχύει. Δεν το έχω υπόψη μου και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο θα το παραφράσετε και αυτό, αλλά δεν πειράζει. Είναι μια δουλειά που έχει νεύρα, έχει ένταση, έχει ψυχή, έχει εκατομμύρια πράγματα. Εάν σας έλεγα τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα παθαίνατε εγκεφαλικό, κάτι που δεν θα το πω, αλλά δεν έχει σημασία. Άρα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες πρέπει να κάνεις πράγματα. Λοιπόν, και εντάσεις πάνω και τώρα αυτό πώς μεταφράζεται, ότι έτσι αλλιώς αυτό είναι ντροπή. Ό,τι νιώθεις πας, τα λογική. Εσύ τι κατάλαβες? Γιατί εγώ τα μισά κατάλαβα από το που είπε ο κύριος Παρτσαλάκης και πώς εμπλέκεται δεν έχω καταλάβει. Μεταξύ όλων των υπολείπων. Λοιπόν, δημοσιεύματα θέλανε ότι στις πρόβες, επειδή κάνανε συνεχόμενες πρόβες ξανά και ξανά, ότι δεν ήθελε ο Αλέξης Γεωργούλης να κάνει πρόβες. Αν μη τι άλλο, δηλαδή ηθοποιός που να μην θέλει να κάνει πρόβες. Έτσι λοιπόν βγήκαν δημοσιεύματα και βγήκαν δημοσιογράφοι οι οποίοι έλεγαν ότι υπάρχει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ του κυρίου Παρτσαλάκη και του Αλέξη Γεωργούλη σχετικά με την επανάληψη αυτών των προβών. Για να βγει ένα έργο το οποίο είναι τόσο μεγάλο και σε μια τέτοια παραγωγή όπως κάνει το Παλάς, σίγουρα θα πρέπει να γίνονται πρόβες. Και ξεκαθάρισε το τοπίο ο κύριος Παρτσαλάκης και λέει: δεν συνέβη τίποτα. Αν μη τι άλλο, κάνουμε πρόβες για το έργο μας. Γι' αυτό έλεγα η τρίχα ότι έγινε τριχιά. Λοιπόν, να δούμε όμως και τι λέει ο κύριος Γεωργούλης. Συγγνώμη, ένα λεπτό, ρε Λία. Με συγχωρείς, ο κύριος Παρτσαλάκης τώρα βγήκε για να πει ότι ο Αλέξης Γεωργούλης έκανε την τρίχα τριχιά, καλά κατάλαβα? Όχι, ότι οι δημοσιογράφοι και τα δημοσιεύματα. Γιατί είπα ότι οι δημοσιεύματα θέλανε να έχουν μεγάλη κόντρα και να υπάρχει ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ τους εξαιτίας των συνεχόμενων προβών που κάνανε. Α, κάνανε πρόβες όμως. Ναι, κανονικά. Κάνανε πρόβες κανονικά. Ενώ είχε βγει ότι δεν κάνανε πρόβες. Ναι. Ότι δεν ήθελε ο Αλέξης Γεωργούλης να γίνονται οι πρόβες. Και βγήκε ο κύριος Παρτσαλάκης και ξεκαθάρισε ουσιαστικά ότι γίνανε πρόβες. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέμε είναι. Δεν είστε καλά διαβασμένοι. Είμαστε πολύ καλά διαβασμένοι. Δεν το βλέπω. Με έχετε μπερδέψει ήδη. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή με τις κουβέντες. Για πάμε να τα πάρουμε. Λοιπόν, ωραία. Κάποιοι δημοσιογράφοι γράψανε και είπανε ότι ο κύριος Παρτσαλάκης είναι θυμωμένος, έχει θερμό επεισόδιο, συνέβη μία ρήξη μεταξύ του κύριου Γεωργούλη και αυτού. Εξαιτίας του ότι ήθελε ο κύριος Παρτσαλάκης να κάνει συνεχώς πρόβες για να γίνει τέλεια η παράσταση κτλ. Καλά, δεν το βλέπω αυτό να θέλει ο κύριος Παρτσαλάκης να κάνει πάρα πολλές πρόβες. Είναι πάρα πολύ μεγάλος επαγγελματίας, είναι πάρα πολλά χρόνια και είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την περίπτωση αυτοί οι ηθοποιοί ζητούν να γίνονται πρόβες για να ανέβει μια τέτοια παράσταση όπως το ζητείτε ψεύτης που είχαμε φιλοξενήσει εδώ. Ακριβώς. Και αν μη τι άλλο, σε τέτοιο επίπεδο, σε τέτοιο επίπεδο που είναι ο κύριος Παρτσαλάκης και ο κύριος Γεωργούλης, απαιτείται να γίνονται πάρα πολλές πρόβες. Λοιπόν, ένας δημοσιογράφος διέρευσε ότι μεταξύ τους υπάρχει θερμό επεισόδιο, γιατί ο ένας δεν θέλει να κάνει πρόβες, ενώ ο άλλος θέλει. Δηλαδή, ο κύριος Παρτσαλάκης θέλει να κάνει πρόβες και ο Αλέξης Γεωργούλης δεν μπορεί άλλες πρόβες. Πράγμα το οποίο δεν ίσχυε. Και καταλαβαίνετε πώς γίνεται εν έτη 2019 μια αναπαραγωγή ή μία εφήμη, πώς διωγγώνεται και τελικά τηλέφωνο, ακούγεται δηλαδή θερμό επεισόδιο μεταξύ Παρτσαλάκη και Γεωργούλη. Εσύ είδες κανένα θερμό επεισόδιο? Όχι μωρέ, απλά βγάλανε αυτό, βγάλανε ότι έγινε πανικός μεταξύ τους, ουσιαστικά δεν είχε γίνει τίποτα. Ναι. Και αυτό ήταν. Μήπως τελικά, Κατερίνα, αυτή η μία με τον κύριο Σεφερλή, μία με τον κύριο Παρτσαλάκη, μία με τον έναν ηθοποιό, μία με τον άλλον, μήπως θέλουν να κάνουν sold out την παράσταση στο ζητείτε ψεύτης ή δημόσιες σχέσεις του θεάτρου? Ακριβώς κάπου εκεί κι εγώ. Λέω, εγώ ή ηθοποιοί. Κάποιος θέλει.
Κάποιες. Όλα τα δημοσιεύματα πια για αυτή την παράσταση έχω βαρεθεί τα αμελιοτραβήγματα. Ποιον ενδιαφέρει? Περιστρέφονται γύρω από κόντρες, από γεγονότα τα οποία μπορεί ναι, να υφίστανται μέχρι ενός βαθμού και τελικά είναι αυτό που είπε και η Ηλία, να κάνουμε την τρίχα τριχιά. Από τη μία, ο κύριος Παρτσαλάκης ισχυρίζονταν και άφηνε εχμές ότι ο κύριος Γεωργούλης δεν είναι καλός ηθοποιός και γι' αυτό το πήγαινε σκηνή-σκηνή και επαναλάμβανε σκηνές στις πρόβες. Γεγονός το οποίο έφερε και αυτά τα δημοσιεύματα και αυτή την κόντρα. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος δηλαδή Γεωργούλης λέει ότι το αυτονόητο να πάμε μια σκηνή ξανά και ξανά είναι της δουλειάς τους και ότι δεν ξέρει από πού προήλθε αυτή η κόντρα ξαφνικά. Κανείς τελικά, επειδή είδαμε και την προηγούμενη ιστορία με τον κύριο Σεφερλή, τελικά, Τζον, κανείς δεν ξέρει πώς ξεκινάει αυτή η κόντρα. Εγώ αναρωτιέμαι εάν απλά υποτιμάνε την νοημοσύνη μας. Γιατί είναι πασίγνωστο ότι ο Αλέξης Γεωργούλης είναι πολύ σωστός και στις πρόβες του, γενικά, επειδή έχουν δουλέψει και μαζί του και σε ταινία, και ήταν άνθρωπος εκεί πέρα και τις ώρες που δεν έπρεπε να είναι. Είναι αυτό που είπες. Οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων τώρα δεν νομίζουν ότι δεν θα πάει καλά η παράσταση. Δηλαδή είναι πολύ φθηνός τρόπος διαφήμισης αυτό που κάνετε. Κατερίνα, κάτι δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης όμως. Βέβαια. Ότι μίλησε για αυτό το περιστατικό. Ακριβώς. Ο ένας δηλαδή ενισχύει τον άλλον επάνω στην φημολογούμενη κόντρα. Ξαφνικά βλέπουμε τον κύριο Γεωργούλη να θέλει να διαχωρίσει τα ημάτια του, όπως λέμε, και ότι απορεί από πού βγήκε αυτή η κόντρα με τον κύριο Παρτσαλάκη. Ότι στις πρόβες πάντοτε πάμε ξανά και μία σκηνή και ότι αυτό είναι αυτονόητο για τη δουλειά τους. Βλέπουμε δηλαδή πολύ καπνό και εκεί που πάμε να φτάσουμε στη φωτιά θέλουν να μας πούν ότι δεν υπάρχει. Για να δούμε τα όσα δήλωσε ο Αλέξης Γεωργούλης σχετικά με αυτές τις κόντρες οι οποίες ξαφνικά δημιουργούνται που φταίνε αυτοί οι κακοί δημοσιογράφοι. Μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς οι ηθοποιοί είμαστε τα άτομα. Τα πολύ άτομα. Ναι. Πες κι άλλα. Μπορείς. Πώς αισθάνεσαι που ασκείς κριτική σε ανθρώπους που μεταμφιέζονται? Ουσιαστικά οι κριτικές που ασκούμε εκεί είναι κριτικές αυτοκριτικές, γιατί αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι το πώς το βλέπουμε εμείς. Δεν είναι ότι καθόμαστε να μελετήσουμε την κάθε κίνηση, τον κάθε ρόλο και να βγάλουμε μια αντικειμενική άποψη, εννοώντας τι υπάρχει στον χώρο. Άρα αυτό πρέπει να πούμε, είναι το δικό μας perspective ή αλλιώς επικοινωνή και ουσιαστικά εκφράζουμε αυτό που έχουμε μέσα μας και πώς βλέπουμε τα πράγματα. Τι σε έκανα πιστό ναι στην πρόταση του Αντένα και να... Οι φίλοι μου. Και οι φίλοι σου. Δεν τους ξέρεις. Είναι οι φίλοι που έχω πάρα πολλά χρόνια, που συζητώντας ότι μου έγινε αυτή η πρόταση, είπαμε δύο κουβέντες, ενθουσιαστήκαν πάρα πολύ, το θέλανε πάρα πολύ. Εγώ δεν το ήξερα το show, γιατί ήμουν έξω, δεν έβλεπα, δεν προλαβαίνω κιόλας εκεί ότι τη συμπάρω, δεν έβλεπα την όραση. Και έτσι με βάλανε στη διαδικασία να αρχίσω να ασχοληθώ, να δω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό show, ότι έχει πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Και έτσι αποφάσισα να μείνω λίγο παραπάνω στην Ελλάδα, να αναβάλω κάποια πράγματα που είχα στην Αμερική και να έρθω να κάνουμε αυτή την διασκεδαστική δουλειά. Το θεώρησες ρίσκο για την υποκριτική σου έτσι οντότητα ή το πήρες με τη φαν πλευρά του? Με τη φαν πλευρά το πήρα και αυτό το φίλο στους φίλους μου, γιατί έτσι το πήρανε αυτοί, οπότε μου το μεταδώσανε και πήγα κι εγώ μαζί τους. Και τώρα θα είσαι λοιπόν ο Ψευτοφόδωρος και θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο και να μου πεις, βασικά θέλω, όχι ένα σχόλιο, μια τοποθέτηση. Θα ήθελες ιδανικά στην πρεμιέρα της παράστασης στην πρώτη σειρά να είναι ο Μάρκος Αφερλής? Τι να είναι, τι?
θα ήθελες ιδανικά στην πρώτη σειρά να έρθει να σε παρακολουθήσει ο Μάρκος ως Ψευτοφόδωρο, ο Μάρκος Εφερλής? Τον εκτιμώ τον Μάρκο. Εννοείται, αν είχε το χρόνο, τη διάθεση ή οτιδήποτε να, να είναι, αλλά δεν θα έλεγα ότι τον θέλω όσο και καλά εκεί, γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο που μάλλον εσύ προσπαθείς να βγάλεις κάτι από τη χάρη σαν να βράκι. Γεια σας. Είναι ένα θέμα. Όταν κάνεις μία παράσταση στην πρεμιέρα, καλείς τους φίλους σου, καλείς γνωστούς, προσπαθείς να επικοινωνήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οπότε καλείς και celebrities. Έχετε μιλήσει? Έχουμε μιλήσει, καλά τα πάμε τα πράγματα. Είναι ιδιαίτερα φιλικός, είμαι και εγώ φιλικός, οπότε βρήκαμε ένα κοινό, μια γεφύρωση, μια κοινή, ένα κοινό πεδίο να επικοινωνήσουμε. Και λίγο πριν την έναρξη παράστασης, διαβάζουμε στα δημοσιεύματα ένταση μεταξύ Γεωργούλη και Παρτσαλάκη. Απορώ και εγώ από πού βγήκε αυτό. Από πού βγήκε αυτό, θα μας αποσαφήνισε το. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει και ποιος μπορεί να το έβαλε αυτό το σχόλιο. Γιατί, επειδή έτυχε και το διάβασα, είδα ότι δεν είχε κανένα που να πατάει, να είναι κανένα στοιχείο που να λες «Α, μπορεί να το σκέφτηκα από αυτό το...» Δεν έχει κανένα συνειρμό. Mm-hmm. Ωστόσο, στη συνέχεια. Ιδιαίτερα κιόλας λένε ότι έγινε επανάληψη μια σκηνή, ξέρω εγώ, ξανά και ξανά. Και ο Παρτσαλάκης Παπίδης λέει: «Αν είναι δυνατόν το κάνω αυτό», και είπε για το υποκριτικό ταλέντο και τέτοια. Που οι πρόβες αυτό είναι. Πάμε ξανά και ξανά το ίδιο, να το λιώσουμε, να το δούμε από εδώ, να το δούμε από εκεί. Δηλαδή κάτι που είναι αυτονόητο, δηλαδή κάπως προσπαθούν να βγάλουν μια κόντρα από τα αυτονόητα. Ωστόσο, συνεργασίες συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά. Ναι. Σου έχει τύχει εσένα? Μου έχει τύχει να είμαι σε ένα θίασο που με την συμπροταγωνίστρια μου να μην μιλάμε, να μην λέμε ούτε γεια, ούτε καληνύχτα, ούτε καλημέρα, ούτε τίποτα. Ούτε στη σκηνή λίγο πριν βγούμε να λέμε τι γίνεται, τι κάνεις, ξέρω εγώ, ή ότι πάμε. Για 4 μήνες περίπου. Σε ποιο θίασο? Δεν θα σου πω. Εννοείται. Ποια ήταν η συμπροταγωνιστριά σου? Εννοείται ότι δεν θα σου πω. Αλλά ήταν απίστευτο και να σου πω κιόλας και μου άρεσε κιόλας, γιατί πάνω στη σκηνή εξηλαιώθηκε όλη αυτή η κόντρα και η πίκρα και το αυτό που είχαμε. Γιατί παίζαμε τους ερωτευμένους πάνω στη σκηνή. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο που ενώ δεν μιλιόμασταν, προσπαθούσαμε και βγάζαμε τη συγγνώμη μας ή το ότι είσαι κι εσύ καλός άνθρωπος και αγκαλιαζόμασταν επί σκηνή. Λοιπόν, είσαι όπως... Και μπορεί από τη διαστροφή μας το κρατήσαμε και τόσο. Για να με κόψει σαν λεπίδα που σε θέλω έτσι. 6 λεπτά για να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος προμοτάρει κανονικότατα μέσω της συνέντευξης που έδωσε στο gossiptv.gr. Όχι, πες μου εσύ, Βιβί, τώρα τι κατάλαβες. Αν ήταν αυτό, προωθούμε την παράσταση, ελάτε να μας δείτε, γιατί ο Σονούπου ξεκινάει και γίνεται και όλο αυτό το τηλεοπτικό παραλήρημα, όπου τελικά δεν υπάρχει και τίποτα. Όχι, εμένα μου άρεσε η έκφραση του, λέει: «Απορώ από πού βγήκε ότι εγώ και ο Παρτσαλάκης σκοτωνόμαστε και αυτά. Όλα καλά, εμείς κάνουμε πρόβες γιατί έτσι πρέπει». Οκ. Okay. Τι να πούμε τώρα. Κατερίνα. Εγώ έχω την εξής απορία. Το γεγονός ότι η απορία από πού βγήκε, δεν νομίζω να είναι 24 ώρες και 24 ώρες δημοσιογράφοι παρόντες στις πρόβες τους. Δεν το ήξερες, έτσι. Κάποιος το διέρευσε. Όχι, οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπονται καν στις πρόβες. Έτσι, μπράβο. Επομένως, κάποιος από την παραγωγή, κάποιος από τους συντελεστές, κάποιος από τους συμπροταγωνιστές. Οι μοναδικοί που μπορούν να το πούνε είναι ένας από τους δύο πρωταγωνιστές. Δεν θα βγει τώρα π.χ. ο καμεραμάν ή θα βγει κάτι από εδώ μέσα. Με την κούραση άμα που δεν βγούμε εμείς οι πέντε και πούμε, παιδιά, όχι, αυτό... καλά, δεν το ξέρεις. Βγαίνουν από πάνω. Έρχονται οι ρεπόρτερ από πάνω ψηλά. Ναι, και δηλαδή καταγράφουν. Με drone έχουν μέσα στο θέατρο. Με drone. Τι να πω, κύριε Λέισον, για θαυμαστά τα έργα σου. Εντάξει, παιδιά, θα έρθουμε να σας δούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί παρουσιάστρια πασίγνωστη του 3% θα απειλεί με μηνύσεις, Κατερίνα. Παρουσιάστρια, ηθοποιός, μπορεί να τη δούμε... Σημαίνει φως. Και για και μιλές ηθοποιός, θα παίζουν τα φώτα να μας πλακώσουν. Άλλωστε, ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα, Μένιο. Η πραγματικότητα αυτή είναι, έτσι όπως έχουμε γίνει. Λοιπόν, γιατί μια πασίγνωστη παρουσιάστρια, ηθοποιός,
Δεν ξέρω τι άλλο θα πει. Περνάει σαν αντεπίθεση. Και αυτή με τα δημοσιεύματα και με του δημοσιογράφου τα έχει βάλει. Βέβαια και απειλεί με μηνύσει και λέει χαρακτηριστικά. Είναι τη μόδα. Και λέει χαρακτηριστικά. Το έφερα εγώ, το πήραν όλοι. Πριν βάλει με τι μηνύσει. Ναι, αλλά δεν τα ξέρουν καλά. Πρώτα πρέπει εξώδικο και μετά οι μηνύσει. Μπράβο, σωστό γι' αυτό. Πρέπει να μάθουμε τον κώδικα πολιτική δικονομία. Για πε. Λοιπόν. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν από κάποια δημοσιεύματα του περιοδικού Τσάο, που ήθελα ζευγάρι, νέο καυτό ζευγάρι στη Showbiz, την Βίκη Κάβουρα με τον Σάβα Γκέτζογλου, τον Μάλιστα. πρώην σύντροφο της Αγγελικής Ηλιάδη. Παίρνει λοιπόν τα δημοσιεύματα το Happy Day και το παρουσιάζουν αυτό το ρεπορτάζ η συνάδελφος Μαρία Αντωνά και είπε μάλιστα ότι η κυρία Βίκη Κάβουρα συχνά πηγαίνει στην Κύπρο, όπου παίζει το τελευταίο διάστημα ο Σάβας Γκέντζογλου. Όμως, ακούγοντας αυτά, η κυρία Κάβουρα θύχτηκε και είπε... Ότι δεν ισχύει. Ότι δεν ισχύει, βέβαια. Και γιατί δεν έτρεξε Μέσα να... από Insta Stories έτρεξε, λοιπόν. Από Insta Story. Βέβαια. Είναι το καινούριο μέσο. Μισό λεπτό. Έχει δηλαδή προηγηθεί το περιοδικό. Έχει βγάλει τις φωτογραφίες. Δεν έχουμε απαντήσει στο περιοδικό, γιατί έτσι φαντάζομαι συνηθίζεται. Πρώτα να απαντάμε στην πηγή που εκδίδει το ρεπορτάζ και μετά να προχωρούμε στους υπόλοιπους. Και βγαίνει μετά από το δημοσίευμα του Happy Day. Το Happy Day έφταιγε. Το Happy Day το έκανε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Yeah. Και μάλιστα παρουσίαζαν και ως πέτρα του σκανδάλου, θα μπορούσε να πει κανείς, την κυρία Κάβουρα, για το χωρισμό Γκέντζογλου Ηλιάδη. Γιατί το περιοδικό ανέφερε μέσα το πόσο καιρό είναι ο κύριος Γκέντζογλου με την κυρία Κάβουρα, εάν ήταν. Δηλαδή έλεγε ότι είναι δύο χρόνια, ένα χρόνο, έξι μήνες, οκτώ μήνες. Δεν έδινε χρονικό περιθώριο. Άρα γιατί είναι πέτρα του σκανδάλου. Πού ξέρουμε αν υπήρχε αυτό, δεν έγινε τώρα και έγινε τότε. Ρωτάω εγώ. Ποιος το θεώρησε ότι είναι η πέτρα του σκανδάλου, το περιοδικό, η εκπομπή, ποιος? Αυτά έγιναν στο πλαίσιο της συζήτησης σχολιασμού. Στην εκπομπή. Γιατί ο κύριος Γκέντζογλου, όπως προείπα, είναι στην Κύπρο και η κυρία Κάβουρα κάνει συχνά ταξίδια, όπως λένε τα δημοσιεύματα, για να πάει να τον βρει. Όμως θύχτηκε και είπε να ξεκαθαρίσει αυτές τις δημοσιεύματα, τις λέξεις, κουβέντες, τις βαριές κατηγορίες, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτό είναι πολύ βαρύ, κατηγορώ. Μέσα από Insta Story. Παιδιά, είναι βαρύ κατηγορό ότι μπορεί να έχει δεσμό. Βέβαια, δεν το ξέρεις. Παιδιά, μήπως απλά η κυρία Κάβουρα πάει να το ξεζουμίξει το όλο θέμα επειδή ξαναμπαίνει στη δημοσιότητα. Μπάς το 3 γίνει 4. Μπάς και το 3 γίνει 4 και... Μπορεί να θέλει να γίνει και κεντρική παρουσιάστρια. Who knows, ο Θεός και η ψυχή της. Εντάξει, όταν όμως σε παρουσιάζουν ως πέτρα του σκανδάλου και ότι εσύ έχεις βάλει ένα λιθαράκι στο χωρισμό ενός ζευγαριού με δύο τέκνα, όσο να είναι λίγο, κάτι σε πιάνει. Βέβαια, είχε βγει η Αγγελική Ηλιάδη και είχε πει ότι είχε χωρίσει από τον Σάβα Γκέντζογλου. Άρα θα το πει ο λόγος που βγήκε η κυρία Κάβουρα και στο Instagram στο προσωπικό να το πει αυτό. Θέλω να δούμε λίγο παρακαλώ πώς ακριβώς η κυρία Κάβουρα. Πραγματικά με ξεπερνάει. Απειλήθηκε και δεν μηνύσεις. Όχι, είναι αξεπέραστο. Μέσα Insta Story μηνύσεις, νέα εποχή. Μας και την προσωπική του ζωή, καλό θα ήταν να σκεφτούμε τις επιπτώσεις. Τις επιπτώσεις στην ψυχολογία των ανθρώπων που μπλέκουμε και στις ζωές που θα επηρεαστούν με αυτά τα ψέματα. Πώς πιστεύετε ότι θα αισθανθούν τα παιδάκια όταν οι φίλοι τους στο σχολείο τους μιλήσουν γι' αυτό? Ζούμε σε μια εποχή που όλοι είμαστε τραυματισμένοι και πονεμένοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Για ποιο λόγο κάποιοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν τα πράγματα χειρότερα, δυσφημίζοντας ανθρώπους χωρίς λόγο και αιτία? Εσύ που χρησιμοποιείς το όνομά μου και θίγεις την υπόλοιψή μου, σε καλό να το πάρεις πίσω πριν προχωρήσω σε μήνυση για ηθική βλάβη. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, για πες. Δηλαδή, όταν θυγόμαστε για κάτι, ανεβάζουμε ένα Insta Story που μπορεί οι δημοσιογράφοι να το δούνε ή να το δει και κάποιος κόσμος. Δεν το έδειξε παντού, δηλαδή δεν βγήκε να κάνει κάποια δήλωση. Πώς γίνεται μέσω Insta Story να το μάθουν οι εμπλεκόμενοι? Οι δημοσιογράφοι, δηλαδή μόνο για τους δημοσιογράφους ήταν αυτό, γιατί όσον αφορά ότι θίχτηκε η υπόλοιψή μας. Όταν θίγεται κάποιος, βγαίνω και λέω: έχω θιχτεί, θα κάνω μήνυση και γίνεται μαζικά το θέμα. Σε ένα instant story. Μας πιάσατε. Αν δεν είσαι follower. Ακούω εδώ και τις ειρήνες, ήρθε η αστυνομία. Θέλω να καλέσω την αστυνομία τώρα. Εγώ δεν είμαι follower της κυρίας Κάβουρα. Πώς θα το μάθαινα? Γιατί δεν έπρεπε να είσαι? Μα μόνο μέσω Insta Story λέει ότι θα ακολουθεί στην νομική οδό. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν την ακολουθώ. Πού θα το μάθω? Να, ποιος την ακολουθεί. Εγώ την ακολουθώ σήμερα.
Παραδείγματος χάρη, δεν το είδα αυτό το Insta, γιατί κρατιέται 24 ώρες στον αέρα και καλά του Instagram. Τι είναι αυτό, Βιβί, το κρατιέται 24 ώρες. Εντάξει, ναι, ότι έχει χρονικό περιθώριο που είναι φωτογραφίες, ιστορίες σου, αλλά και πάλι αυτή το έβαλε, γιατί το πάρουν οι δημοσιογράφοι και να το δείξουν, ρε παιδιά. Όποιος το τσιμπήσει πρώτος, ναι, κάνει το θέλετε και όλα να την ακολουθήσετε και να ασχοληθείτε με ποιον τα έχει η κυρία Κάβουρα. Εάν ήταν η πέτρα του σκανδάλου, παιδιά, ειλικρινά μπορεί να. Όχι, εγώ νομίζω ότι το έκανε ζωντανό. Και δεν το έκανε. Γιατί όταν το κάνει, το δηλώνει και λε σε συνέντευξη. Η συνέντευξη τι που μπορούσε να κάνει, αφού η κυρία Κάβουρα νομίζω. Όχι, τι να κάνει, κυρία. Εντάξει, καλό βράδυ, μισό λεπτό. Κάβουρα κάνει και press conference. Να πετάξω μικρόφωνα και να την κάνουμε ελαφριά. Δηλαδή, εγώ και με ξέρει υποτίθεται το Πανελλήνιο και δεν λέω παιδιά, δεν είμαι εγώ. Πείτε την κυρία Κάβουρα δεν την ξέρουν σαν κορμί την ξέρουνε. Ή αν είμαι εγώ να ξεκαθαρίσω τα πράγματα και βάζω ένα Insta story που διαρκεί 24 ώρες, όποιος το είδε, δηλαδή λέω και ξελέω. Δεν το λέω, το λέω για να το μάθουν κάποιοι. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Όποιος πρόλαβε το Insta story είδε δηλαδή. Να την ακολουθήσω κι εγώ την κυρία Κάβουρα, άμα είναι έτσι που δεν ακολουθώ σχεδόν κανέναν. Μήπως και ενημερώνομαι, γιατί πραγματικά να την ακολουθήσει και όλοι οι δικηγόροι, μήπως πραγματικά δούνε τις μηνύσεις για ηθική βλάβη. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Αρνείται ότι τα έχει μαζί του εν τέλει ή όχι. Γιατί εκεί έχω παντευτεί εγώ. Προφανώς από το συγκεκριμένο post στο Instagram αρνείται. Νομίζω ότι αρνείται ότι ήταν το τρίτο πρόσωπο. Αυτό είναι που την πείραξε το βρίσκο. Το πρόβλημα ήταν αν ήταν το τρίτο πρόσωπο. Ναι, ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Το περιοδικό την αναφέρει ως πέτρα του σκανδάλου ή λέει ότι είχαν σχέση. Δεν αναφέρει το πότε ή αν είναι πλάκι στην αναφορήσει. Όχι, δεν έβαλαν κάτω χρονοδιάγραμμα και να τσεκάρουν τα check-in και τα check-out. Άρα δεν ενοχλήθηκε από το δημοσίευμα, από την αναπαραγωγή και τα σχόλια της εκπομπής στην Day. Ως πέτρα του σκανδάλου. Άρα το ξεζουμίζει η κυρία Κάβουρα, φουλ το όλο θέμα. Μάλιστα. Ή μπορεί να θέλει να πει: ξεκαθαρίζω τη θέση μου, είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε μια συνέντευξη. Δεν το λέει η Κατερίνα, όμως δεν το λέει. Λέει απλά ότι τραυματίζονται κάποιοι και ότι δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτήν. Η Βιβί γελάει. Τι να κάνω. Τα έχεις ξαναδεί αυτά. Όχι, αλλά νομίζω ότι δεν τα βλέπουμε συνέχεια. Παιδιά, χωρίστε, παντρευτείτε, φτιάξτε τα, μην τα φτιάχνετε. Βγάλετε μέσω όλα νομικής, στο Instagram. Ακριβώς, στο Instagram και νομική οδό. Εσύ λοιπόν, όταν παντρευτείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα το ανακοινώσεις για να το μάθω κι εγώ από το Instagram. Ναι, ούτε τι προσκλήσεις τώρα και στο Instagram. Τι είναι αυτά τώρα, όσοι πιστοί προσέλθετε. Πάντως το Happy Day έχει την τιμητική του. Απ' τη μία, η Βίκυ Κάβουρα ανεβάζει τα Insta Story που προειδοποιεί για τα σχόλια μέσω νομικής οδού. Απ' την άλλη, ο Δήμος Βερίκιος Λία αφήνει τη Σταματίνα Τσιμτσιλή άφωνη ότι έχω κουραστεί γιατί πεις. Αυτό που σας δίνω είναι βγαλμένο από την ψυχή μου. Ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι θα πει είναι βγαλμένο από τα κόκαλα βγαλμένη. Κάνει ρεπορτάζ. Κάνει ρεπορτάζ στο καφενείο της Βουλής, παίρνει τα τηλέφωνα του, ο άνθρωπος δεν πάει ανενημέρωτος στην εκπομπή της Σταματίνας. Εκείνη την ώρα βέβαια κάνει και ραδιόφωνο και γίνεται ζωντανή παράλληλα. Σύνδεση. Παράλληλα. Και γίνεται ζωντανή σύνδεση και βγαίνει αρκετή ώρα στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμψιλή. Θέλω να σας πω, παιδιά, όταν δείτε πραγματικά. Πάντως, να πούμε κάτι, ένα λεπτό. Ναι. Μια παρένθεση, γιατί με το Δήμο έχουμε και προσωπική σχέση. Αν πάρετε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης, το πώς ξεκινάει η Σταματίνα, στο κομμάτι που είναι ο Δήμος Βερίκιος με τη σύνδεση και πώς συνεχίζει, θα δείτε ότι το μεγαλύτερο πικ. Τώρα το πικ, τώρα για να καταλαβαίνει. Η μεγαλύτερη τηλεθέαση, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, να μην τα λέω εγώ τα τηλεοπτικά. Είναι στο κομμάτι που ο Δήμος Βερίκιος κάθε μέρα θα βρει έναν τρόπο να τσακώνεται. Ακριβώς. Και όταν βγαίνει, αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ. Χτυπάει κόκκινο στους δείκτες της Σταματίνας, στην τηλεθέαση. Της αποκάλυψε on air κάτι που την άφησε άφωνη. Και η καημένη είπε. Δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Λέμε τώρα. Ω, ρωτάω, αν το ήξερε. Και του το είπε στον αέρα. Του λέει, Δήμο μου, ο κόσμος παίρνει ένα τηλέφωνο πριν. Τα λέει, μας βρίσκει στο διάδρομο, μιλάει, γιατί είναι και θέματα της εκπομπής. Και της λέει, Σταματίνα μου, σου το είπα γιατί δεν ήθελα παρέμβαση και γενικότερα να απολογηθώ σε κανέναν. Να το δούμε τι ακριβώς της είπε. Συγγνώμη, τι είπε, θέλεις να το δούμε. Δώσε μας μια ιδέα, τι την προέβη. Ότι θα εμφανίζεται λιγότερο. Στην εκπομπή της. Συγγνώμη, ο Δημός Βερίκιος θα πάρει άδεια αντιπρόεδρος του Α, δεν είναι. Ναι, αυτό πήγα να πω τώρα. Λοιπόν, ότι γενικότερα στην εκπομπή εμφανιζόταν αρκετό διάστημα μέσα στην όχι, εκπομπή. Όχι, το λέμε στον αέρα γιατί δεν θέλω να δώσω δικαιώματα ναι. ή να ναι. Πάρω άδειο. Από πού να πάρει άδεια.
Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Από ποιον να πάρει άδεια. Να πάρει άδεια ο κ. Α, όχι, δεν παίρνει από κανέναν άδεια. Απλά θέλει να είναι. Κουράστηκε, νομίζω. Θα δεις, είπε μία λέξη. Πάντως όχι ότι παίρνει και άδεια και θέλει να γλιτώσει αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πραγματικά. Αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη και λόγω του ότι έχω κουραστεί να σας ανακοινώσω σε όλους σας ότι από την ερχόμενη Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα και θα πετάξω χωρίς γάντια τον αετό, δεν θα μπορώ να είμαι μαζί σας περισσότερο από ένα τέταρτο. Γιατί έτσι? Γιατί έχω κουραστεί, Σταματινάκη. Γιατί αυτό που σας δίνω είναι βγαλμένο από την ψυχή μου και έχει μεγάλο κόπο. Για να σας πω σήμερα, για παράδειγμα, όχι, απλά έχεις μια κακή συνήθεια να μας ενημερώνεις στον αέρα για τα καθημάς. Ρωτώ το μαξιλάρι μου, δεν κάθομαι πολύ στο κρεβάτι. Όλοι μας ένα τηλέφωνο στο διάλειμμα. Το μαξιλάρι να μας πάρει. Πριν από την εκπομπή. Δεν μπορώ, σας το λέω. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση και για να μην με πιέσει κανείς. Ένα τεταρτάκι προς το παρόν. Εντάξει, και 5 με 9.30. 9 και 5. Αυτό το συζητάω μαζί σας. Εντάξει. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ. Και επειδή. Εδώ φωνάζει την πρωινή. Μία για τη μία, μία για την άλλη. Αυτή την πρωινή παρέα. Επειδή σε αυτή την πρωινή παρέα συμμετέχει όλο το ελληνικό στοιχείο εντός και κυρίως εκ των συνόρων και υπάρχει διαφορά της ώρας, θα το συζητήσω και με τους φίλους μας πέραν του Ατλαντικού και με την παρέα πέραν του Ειρηνικού και με εμάς όλους και θα βρούμε τα 15 λεπτάκια που μπορώ να είμαι μαζί σας. Δεν θέλω άλλο. Δεν μπορώ να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Μία στον έναν και μία στον άλλον. Έχω φάει πολύ ξύλο στη ζωή μου. Ναι, έχω χορτάσει. Αλλά δεν θέλω άλλο, έχω κουραστεί. Η κάθε απόφαση είναι σεβαστή και είσαι μια προσωπικότητα και ένας άνθρωπος που κάποιος δεν μπορεί να σε βάλει ούτε σε καλούπια, ούτε σε σκαλέτες, ούτε να έχεις ακουστικό. Είσαι ένας άνθρωπος που λειτουργεί βάσει του θυμικού, της προσωπικότητας, των πληροφοριών σου και έτσι σε αγαπήσαμε και έτσι σε θέλουμε. Από και εκεί και παραμείνω. Πέρα, εντάξει, εγώ τα ακριβά αρώματα. Τα αυτά που θέλω να σε ρωτήσω και να σου πω, σε πάρω ένα τηλέφωνο στο διάλειμμα. Τα πω όλα μπροστά στου τηλεθεατές. Δηλαδή. Σας αγαπώ. Από τώρα κλείνεις δηλαδή. Ναι, μωρέ, δεν βαριέμαι. Κοίταξε, το γυαλί. Το γυαλί. Ναι. Δεν μπορεί να το κοροϊδέψει κανείς. Δεν μπορεί να το κοροϊδέψει. Αν δεν είσαι καλά ή αν δεν έχεις όρεξη ή εάν οι δυνάμεις σου δεν το επιτρέπουν, τι είναι αυτά που κοροϊδεύω. Κυρίες και κύριοι, και πάμε κατευθείαν στο ενημερωτικό ρεπορτάζ. Αφήνουμε τα υπόλοιπα σχόλια όταν ολόκληρη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες ασχολούνται με αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά, Κατερίνα, όλοι έχουμε μείνει άναυδοι με τα όσα αποκαλύφθηκαν από την εισαγγελική έρευνα. Να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή σε περίπτωση που κάποιοι από τους κάτοικους θέλουν να βγουν στον αέρα να πούνε την δική τους άποψη σχετικά με τα όσα ακριβώς έχουν εντοπίσει οι εισαγγελικές αρχές της χώρας σχετικά με αυτό το πόρισμα καταπέλτης και τους διαλόγους οι οποίοι δεν μπορούν να αφήσουν κανέναν άνθρωπο ασυγκίνητο καθώς είναι διάλογοι της τροπής. 2-11-2-12-42-70-42-75 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και το email info@menioslive.gr. Και πάμε, Κατερίνα, πραγματικά σε αυτό το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε χθες να προλογίζουμε μέσα από την εκπομπή. Μιλάμε για τη φωνική πυρκαγιά του Ιουλίου του 18, η οποία έμενε πολλοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, άνθρωποι σήμερα να έχουν χάσει τα παιδιά τους, τη γυναίκα τους, να έχει ξεκληριστεί όλη η οικογένεια ανά περιπτώσεις, να μιλάμε για πάρα πολλούς νεκρούς, να μιλάμε για ανευθυνότητα, αλλά και για μια χώρα η οποία
δεν βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, προετοιμασμένη σε κάτι το οποίο είναι το σημαντικότερο για όλους τους ανθρώπους, η προστασία μας. Γιατί όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βλέπουμε να γίνονται, να εκτελούνται, δεν έχουν καμία, μα καμία, απολύτως σημασία, όταν στην πραγματικότητα δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την πολιτική εξουσία, την εκτελεστική εξουσία, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι δήμοι, είτε είναι περιφέρεια, να κάνουν πρώτα τα συγκεκριμένα πράγματα για την προστασία μας και δευτερευόντως να κάνουν όλα τα υπόλοιπα. Όταν ακούμε άστους να καούν ζωντανούς, να λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, να τονίσουμε ότι στο 199 είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αμείβονται και πληρώνονται στο τηλέφωνο της πυροσβεστικής, από τους Έλληνες φορολογούμενους, οι οποίοι μέχρι σήμερα και μετά την δημοσίευση του πορίσματος των εισαγγελικών αρχών, ουδής έχει παραιτηθεί, ουδής έχει μετακινηθεί, ουδής δεν έχει να πει ντρέπομαι για αυτούς τους διαλόγους, και όλοι είναι στη θέση τους. Κατερίνα. Η λέξη οργή πραγματικά μοιάζει μικρή μπροστά σε όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας από την εισαγγελική έκθεση 293 σελίδων. 293 σελίδες, το πόρισμα των εισαγγελικών αρχών. Καρέ-καρέ περιγράφουν όλα όσα έγιναν τη Δευτέρα 23 Ιουλίου, το περασμένο καλοκαίρι. Και πραγματικά δεν αποτυπώνει μέσα σε αυτή την έκθεση όλα όσα γνωρίζουμε, αλλά δίνεται και ξεκάθαρα ότι δεν λειτουργήσε. Βάλτε το τηλέφωνο επικοινωνίας, να μπορεί ο κόσμος να επικοινωνεί επάνω, παιδιά. Έλα, Κατερίνα. Δεν λειτουργήσε πραγματικά τίποτα εκείνη την ημέρα. Μάλιστα, θα μπορούσε να είχε διαταχθεί και άτακτη εκένωση, να δώσει ο Περιφερειάρχης το πράσινο φως στους αντιπεριφερειάρχες του και να πει εκενώστε. Εδώ βλέπουμε μέσα στο πόρισμα ότι οι εισαγγελείς αδειάζουν και τους ισχυρισμούς της απερχόμενης Περιφερειάρχης Αθηνών, της κυρίας Ρένας Δούρου, ότι δεν ήταν δική της η ευθύνη της εκένωσης των κατοίκων. Μιλούν για εγκληματικό το κλείσιμο της λεωφόρος Μαραθώνος. Εγκλώβησαν ανθρώπους με τα αυτοκίνητά τους. Και όλοι οι διάλογοι οι οποίοι έγιναν μεταξύ πολιτών, οι οποίοι εκείνη την ώρα φώνασαν «Βοήθεια! Σώστε μας! Στείλτε αυτοκίνητα! Στείλτε να μας εγκλωβίσουνε!» Ακούμε λοιπόν τους εσχρούς διαλόγους οι οποίοι έχουν καταγραφεί και έχουν αναλυτικά διατυπωθεί μέσα στο εισαγγελικό πόρισμα να αδειάζουν όλο τον κόσμο. Ας τους να καούν ζωντανούς. Μπορούμε να σκεφτούμε το εξής. Ο κόσμος καιγόταν. Δεν είχε ειδοποιηθεί, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Οι περισσότεροι ήταν μέσα στα σπίτια τους εκείνη την ώρα και έβλεπαν τηλεόραση. Είναι συγκλονιστικό. Θέλω να δούμε τι ακριβώς λέει η έκθεση και το πόρισμα των εισαγγελικών αρχών, έτσι όπως δόθηκαν τα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, κυρίες και κύριοι. Και να επιστρέψουμε, γιατί υπάρχει και το πόρισμα καταπέλτης, το οποίο εδώ έρχεται να συνδεθεί με μία μαρτυρία ενός πυρόπληκτου, οι οποίοι και ο οποίος λένε αργοπεθαίνουμε κάθε μέρα. Ο Γολγοθά μας συνεχίζεται και σε θέματα υγείας. Ακριβώς. 8 μήνες μετά την τραγική κατάληξη πολλών συνανθρώπων μας, οι οποίοι κάηκαν γιατί δεν υπήρχε καμία προετοιμασία, ενώ όλοι γνώριζαν ότι εκείνες οι ημερομηνίες του Ιουλίου είναι οι πιο επικίνδυνες. Αν μου επιτρέπεις να πούμε μόνο ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ειδικότερα ηλικιωμένοι, οι οποίοι από το ψυχολογικό και την κατάθλιψη την οποία έπαθαν, γιατί είδαν να χάνονται οι περιουσίες τους, οι άνθρωποι τους, η καθημερινότητά τους, αυτό το ψυχολογικό όλο να γυρνάει σε παθολογικά, να πηγαίνουν μέχρι σήμερα στο νοσοκομείο αυτοί οι άνθρωποι για να εξετάζονται και να μην μπορούν να βρουν τι έχουν. Πάμε να δούμε παρακαλώ τι λέει το πόρισμα των εισαγγελικών αρχών και να επιστρέψουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε, όσοι μας παρακολουθείτε από τους Δήμους, από το Μάτι, από το Μαραθώνα, από τη Ραφίνα, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ζήσατε αυτήν την τραγωδία, αυτόν τον εφιάλτη, άνθρωποι οι οποίοι φωνάζετε για να βρείτε και να αποδοθεί η δικαιοσύνη, είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε.
2-11-2-12-42-70-42-71-72-73-74-75 να βγείτε στον αέρα με το όνομά σας, με τη φωνή σας και να σας δοθεί ο λόγος για αυτή την πραγματικά λυπηρή ιστορία η οποία έμελε να είναι το φινάλε πολλών συνανθρώπων μας. Προέκυψε από ενέργειες, παραλήψεις, ολιγορίες, πλημέλειες, αριθμίες και δυσλειτουργίες των αρμοδίων θεσμικά και νομικά οργάνων και υπηρεσιών και φορέων του ισχύοντος Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Αιτιακά προκλήθηκε ο θάνατος τουλάχιστον 100 ανθρώπων και 31 τραυματισμών λόγω της συγκεκριμένης δασικής πυρκαγιάς. Ειδικότερα, τα ως άνω σοβαρά λάθη, ενέργειες, αριθμίες και δυσλειτουργίες εντοπίζονται κυρίως στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελλάδα, στην Περιφέρεια και τους Δήμους. Τα φαινόμενα λειτουργίας εντοπίζονται κυρίως σε δράσεις συντονισμού, επικοινωνίας και συνεργασίας των εμπλεκομένων δυνάμεων πολιτικής προστασίας, καθώς και σε λάθη, ενέργειες και παραλήψεις κατά τις δράσεις ετοιμότητας, κινητοποίησης και αντιμετώπισης και γενικά της διαχείρισης της κατάστασης. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατατόπους δημάρχων, οι οποίοι έχουν τον συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. Καταρχήν, στον χρόνο που έγινε η εκτροπή 6 και 25, 6.30, όσα οχήματα βρίσκονταν ήδη επί της Μαραθώνος βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο κλειστές διόδους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαφύγουν και έτσι μπροστά στην απειλή της φωτιάς που εκείνη την ώρα έβλεπαν να είναι στη Μαραθώνος, αντιδρώντας ενστικτοδός, έστριβαν προς το μάτι και εισέρχονταν από κάθε της διόδους. Περαιτέρω, επειδή οι εκτροπές έγιναν και σε σημεία του εσωτερικού οδικού δικτύου στο μάτι, δημιουργήθηκε ξαφνικά μποτιλιάρισμα στα οχήματα που κινούνταν ήδη εκεί, καθώς ξαφνικά η διακοπή της κίνησης δημιούργησε συμφόρηση εσωτερικά στην περιοχή και έτσι δεν μπορούσαν να απεγκλωβιστούν τα οχήματα και να διαφύγουν από την περιοχή. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρων ήταν τελικά να εισέλθει μεγάλος αριθμός οχημάτων στο μάτι, όταν οι κάτοικοι άρχισαν να κινούνται πανικόβλητοι για να απομακρυνθούν. Έτσι η κίνηση γινόταν άτακτα, με συνέπεια να δημιουργηθεί συμφόρηση στους στενούς δρόμους και τελικά οι άνθρωποι να εγκλωβιστούν. Όμως οι εισαγγελείς, πέρα όλων των άλλων, καταγράφουν πως και ο Υπουργός τότε Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσχας είχε άμεση ενημέρωση και καταλήγουν. Για το συγκεκριμένο θέμα συνολικά υπήρξε άμεση ενημέρωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε κάθε χρονική φάση. Υπήρχε άμεση ενημέρωση του Υπουργού Προστασίας και του Γενικού Γραμματέα. Εάν είχε ενεργοποιηθεί κατ' ελάχιστον ένας, εκείνοι θα είχαν το χρόνο να απομακρυνθούν πριν πλησιάσει η φωτιά ή ο καπνός και το θερμικό φορτίο ακόμη και με τα ίδια μέσα και όχι απόλυτα οργανωμένα ή να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας έγκαιρα και έτσι να αποτραπούν οι τραγικές συνέπειες για τη ζωή τους. Η πορεία χαράχτηκε όταν η απόφαση είναι για πλημέλημα. Συνεπάγεται ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρχει παραγραφή και δεν θα υπάρξει καμιά καταδίκη. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο, επιβιώνεται αυτό που έλεγε κάποιος αρχαίος, ότι η δικαιοσύνη είναι σαν το νηστό της αράχνης. Πιάνει τα κουνούπια και αφήνει τους ελέφαντες. Θεωρείτε ότι έχετε αδικηθεί οι κάτοικοι στο μάτι? Το ζήτημα εμάς δεν είναι τα δικαστήρια. Είμαστε αδικημένοι από την άποψη το ότι γίνεται ένας προσανατολισμός, δεν βλέπετε η αλήθεια και η πραγματικότητα ποια είναι. Έτσι δεν χρειάζονται οι ευθύνες, θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί, που στην ουσία πιάνεται η επιφάνεια και δεν πιάνεται η ουσία. Η ουσία ποια είναι? Ότι από τη στιγμή που τα πάντα κρίνονται από την αξία της γης και είναι το ότι η ίδια η γη επί χρόνια βγάζει κυβερνήσεις στην Ελλάδα και αυτό είναι η αξία της γης και εύκολος πλουτισμός είναι που έκαψε το μάτι. Και δεν ξέρουμε τον χρόνο ποιος θα κάψει και την επόμενη χρονιά ποιος θα ξανακάψει. Αυτή είναι η ουσία την οποία δεν την πιάνει κανένας. Δεν έχει καταλαγιάσει καθόλου από ό,τι αντιλαμβάνομαι η αγανάκτηση, όχι μόνο η δική σας φυσικά, αλλά και όλων των κατοίκων της περιοχής. Η αγανάκτηση δεν έχει καταλαγιάσει, γιατί πέρα από τους νεκρούς, που είναι ένα θέμα μεγάλο, είναι το ότι αργοπεθαίνουμε κάθε μέρα. Συνέπειες της φωτιάς είναι καθημερινές. Ο Γολγοθάς μας συνεχίζεται και σε ζητήματα υγείας, αλλά και κύρια
ζητήματα που έχουν σχέση με την ανακατασκευή και επισκευή των σπιτιών. Δεν θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθείτε? Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά πρακτικά είναι τα ζητήματα. Εμείς έχουμε μπλέξει σε έναν κυκαιώνα γραφειοκρατίας που δεν παίζεται. Όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, στο Μάτι, έκανε την ερώτηση στον Χρήστο το Σπουίτζι. Χρήστο, πότε θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα σπίτια? Τέλος Γενάρη με αρχές Φλεβάρη, ήταν η απάντηση. Τι έχουμε δει μέχρι στιγμής? 7 άδειες έχουν δοθεί και όλοι έχουμε μπλέξει στη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε καταθέσει καν χαρτιά. Ο Δήμος δεν μπορεί να βάλει ένα αυτοκίνητο να βοηθήσει. Τα δικά μας σβήνουν. Ναι, παιδιά, όμως δεν γίνεται όλοι εσείς να παίρνετε μόνο το δικό μου τηλέφωνο. Έχει και δίπλα 3-4 εδώ πέρα. Έρχονται, κυρία μου, έρχονται το μου, έρχονται. Αυτό σας λέω, κυρία μου, ό,τι μπορούμε κάνουμε. 15 αυτοκίνητα, 20 έρχονται. Μακάρι να γεννήσουμε κι άλλα. Δεν κατάλαβα το ύφος σας, κύριε. Όχι, όχι, τι είσαστε εσείς, τι δεν καταλάβατε? Πολίτης είμαι, έχετε υποχρέωση. Τι είσαστε, μαγαζί σας είναι η πυροσβεστική? Δεν το κατάλαβα. Κι εγώ δεν το κατάλαβα. Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε, κινδυνεύει κάποιος. Μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος, θα το δούμε έτσι. Θα έρθει. Θέλω τροχέα στα φανάρια, στη διασταύρωση στη Ραφίνα. Στη Ραφίνα έχω φωτιές από εκεί πέρα. Τι είναι αυτό στο νέο Βουτζά, ο παππούς θα πεθάνει εκεί μέσα, είναι να πεθάνει ο παππούς. Θέλω τροχέα στη διασταύρωση για Ραφίνα. Τώρα να καούν για να βάλουν μυαλό, ρε φίλε. Ναι, μπορεί να έχουμε 50 νεκρούς για πλάκα, για τον κάθε βλάκα τώρα. Τα όρνια να μείνουν εκεί. Ρε, καταλαβαίνεις τι σου λέμε τόση ώρα? Σας καλώ τόση ώρα να ρίξουν τα εναέρια, γιατί δεν μπορεί να πιάσει βόρεια-βορειοδυτικά. Έχει πιάσει κορυφογραμμή και δεν μου απαντάει κανένας. Γυρνάμε σε εσάς και δεν μου απαντάει ούτε από εσάς. Δεν έχετε ασύρματο να μιλήσετε με τα εναέρια? Όχι, όχι, και δεν τα διαχειρίζομαι εγώ τα εναέρια. Ποιος τα διαχειρίζεται? Δεν ξέρω ποιος τα διαχειρίζεται. Εγώ μιλάω με το κέντρο και δεν απαντάτε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όχι μόνο ήταν από την πρώτη γραμμή, συνέχισε και σε ένα 9μηνο πλάνο υλοποίησης, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 19. Όσο αφορά όντως το επίδομα οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο έγινε με συγκεκριμένα κριτήρια και πρότυπα ευαλωτότητα στη βάση και των διεθνών προτύπων που ακολουθούμε και εμείς, επιλέχθηκαν τελικά μετά από σχετικές αιτήσεις και κάλεσμα στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών 617 οικογένειες. Πήραμε 5 ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ. Ήσασταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Είδατε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μέχρι σήμερα, μετά από τόσους μήνες, αυτοί οι άνθρωποι ακόμα χρειάζονται υποστήριξη και ψυχολογική και οικονομική, γιατί είδαν όλα να καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες. Και βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα και ένα πόρισμα και νιώθουν αδικημένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Σαφέστατα υπάρχουν ακόμη και προβλήματα και οικονομικά, και σίγουρα η δυστυχία και από όλους προκάλεσε αυτή η καταστροφή δεν μπορεί να την αντικαταστήσει ή να την υποκαταστήσει κανείς. Δεν είμαστε κράτος ως Ερυθρός Σταυρός, και αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούσαμε να το εξηγήσουμε παντού και προς όλες τις κατευθύνσεις από την πρώτη ώρα. Τα υπόλοιπα δεν άφτονται στη δική μας αρμοδιότητα ή σε κάτι περαιτέρω που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε ή να πούμε. Οι καταστάσεις εκεί που αντιμετωπίσατε ήταν τραγικές, έτσι? Και είναι ακόμη. Ακόμη έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και κυρίως ηλικιωμένους, μπορώ να πω, από τους συναδέλφους που πηγαίνουν ακόμα και βλέπουν κάποια περιστατικά, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολύ βαριά περιστατικά ή έχουν εκδηλώσει προφανώς σε προεπήχε φαινόμενα κατάθλιψης. Υπάρχει πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο της κατάθλιψης και κυρίως ηλικιωμένους. Δεν θα ήθελα να το περιγράψω. Έκλαιγα, περνούσαμε από τα καμένα και κλαίγαμε όλοι μαζί. Ξαφνικά μας σταμάτησαν κάποιοι κύριοι που θέλαμε κάποιους ανθρώπους να βρούμε. Είχαμε και κάποιες γνωστές κυρίες εκεί, σαν γυναίκες, επειδή το σωματείο είναι γνωστό πλέον παντού. Ψάχναμε να βρούμε λοιπόν την κυρία Αγγελική. Η κυρία Αγγελική ήταν η μητέρα του Παναγιώτη του Ράμφου. Το παιδί αυτό είχε ενεργοποιηθεί από την πρώτη στιγμή για να βοηθήσει όλους τους πυροπαθείς. Ήταν ένα χάος. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Απερίγραπτο αυτό που είδαμε. Κυρία Μαυρακάκη, με όλα αυτά που είδατε, ζήσατε, ήρθατε αντιμέτωποι με ανθρώπους που έχασαν τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους. Βλέπουμε τώρα να υπάρχει μια έκθεση κόλαφος για την πυρκαγιά στο Μάτι και οι ποινικές διώξεις
να είναι πλημελήματα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, πώς το σχολιάζετε με όλα αυτά που ζήσατε? Ήταν ένα κακούργημα όλων των προηγούμενων χρόνων. Μια αυθαιρεσία και οπωσδήποτε υπάρχουν ευθύνες σημερινές. Το κράτος, δεν ξέρω πώς, αυτό το τέρας κράτος, ξέρω πώς διοικείται, από ποιους και με τι κριτήρια διοικούνται όλοι οι οργανισμοί, με τι ικανότητες. Γιατί ξέρετε, όλες οι κυβερνήσεις βάζουν τους δικούς τους επάνω, τις διοικητικές θέσεις. Ανεξαρτήτως αν είναι ικανοί ή ανίκανοι. Αυτή η αναλγησία πιστεύω ότι προέρχεται καθαρά από το κομματικό κράτος και όχι από την αξιοκρατία. Θεωρείτε ότι χάθηκαν 100 αθώες ψυχές και προσπαθούν... Από λάθος χειρισμούς. Δεν μπορείτε να ξεχάσετε τη στιγμή όλα αυτά που έχετε περάσει. Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ συγχύζομαι και που τα θυμάμαι. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Τελείωσε. Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι διοικούντες, οι κυβερνήσεις γενικότερα, όχι επειδή είναι αυτοί σήμερα. Γιατί σε κάθε κυβέρνηση έχουμε τέτοια περιστατικά. Οι φωτιές δηλαδή του 2007 θα τις ξεχάσουμε? Δεν τις ξεχνάμε, γιατί έχουμε συγγενείς εμείς κάτω που καήκανε. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Τα πράγματα πραγματικά, κυρίες και κύριοι, εδώ ξεφεύγουν, γιατί υπάρχει και δημοσίευμα πριν από λίγο στο iefmerida.gr, Ελία, ναι, το οποίο μιλάει για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι χειριστήκαν αυτή την υπόθεση με αυτούς τους διαλόγους της ντροπής. Ακριβώς. Όταν οι άνθρωποι πέθαιναν, όταν οι άνθρωποι ζήταγαν βοήθεια προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους και τους συγγενείς τους, οι οποίοι, τι αναφέρει το δημοσίευμα, ότι πήραν προαγωγή. Ακριβώς. Ότι πήραν προαγωγή και κανείς δεν έχει αποστρατευτεί, δεν έχει καν παραιτηθεί κάποιος, αλλά πέρα από εκεί δεν τους απομάκρυνε ούτε η υπηρεσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λοιπόν, που βλέπω τώρα, μόλις τώρα αναρτήθηκε, από αυτούς κανείς δεν έχει αποστρατευτεί και είναι και κατηγορούμενοι από το εισαγγελικό πόρισμα. Πήραν προαγωγή. Ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος, ο υπηρεσιακός αρχηγός, ο κ. Ματθεόπουλος, έγινε αρχηγός. Όλα αυτά πραγματικά μας αφήνουν έκπληκτους. Κάτι ήθελες να πεις, Βίκυ, για τα όσα άκουσες που ήταν λάθος. Ότι κλείσανε λεωφόρο Μαραθώνος. Ναι, γιατί είχα έναν φίλο, τον Παναγιώτη Χαμηλοθόρη, που επειδή κλείσανε τη Μαραθώνος, εγκλωβίστηκε και κάηκε ζωντανός. 27 χρονών παιδί, πρώην συνεργάτης μου. Και είναι πολύ κρίμα και, sorry, τώρα με πιάνει. Κατερίνα. Πολύ κρίμα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός μέσα στο πόρισμα, πρέπει να πούμε, Μένιο, ότι είχε και εκδοθεί προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς την προηγούμενη ημέρα. Και ακούσαμε δύο διαφορετικούς ανθρώπους, ένα κάτοικο στο Μάτι και την υπεύθυνη προγράμματος υλοποίησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους μας είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Uh-huh. Ότι έχουν προβλήματα ψυχικά αλλά και παθολογικά από την 23 Ιουλίου και μετά. Μα πώς είναι δυνατόν να μπορέσει ένας άνθρωπος να ξεπεράσει όλο αυτό το οποίο έγινε στο Μάτι, όλο αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που χάσαν ολόκληρη την οικογένειά τους και καλούνται σήμερα, 8 μήνες μετά, να ζήσουν με αυτή την ανάμνηση και με αυτές τις σκιές. Οι οποίες σκιές, όχι μόνο το πόρισμα του εισαγγελέα δεν μπορεί να τους ηρεμήσει, αλλά τους εξαγριώνει. Όταν ακούς αυτούς τους διαλόγους της ντροπής, αυτά δεν λέγονται ούτε για αστείο. Ό,τι άγχος κι αν έχεις, ό,τι αν ξέρεις αν θα αντεπεξέλθεις αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Άγχος δεν πρόκαλει να κάνεις, να λες αυτές τις λέξεις. Βλέπουμε να μην υπάρχει καθόλου συντονισμός ούτε για τα αυτονόητα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έστριβαν προς το Μάτι και εγκλωβίστηκαν εκεί, δεν υπήρχε ένα περιπολικό της τροχέας να τους αποτρέψει από αυτό. Η φωτιά πέρασε ολόκληρη λεωφόρο, το διανοείστε αυτό? Και όχι μόνο αυτό, διαβάζω εδώ στο δημοσίευμα ότι διατηρήθηκαν στις θέσεις τους όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής στην περιοχή των οποίων έχασαν τη ζωή τους 100 άνθρωποι και συνέβησαν ανυπολόγιστες ζημιές. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ελπίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σύντομα για τους ανθρώπους αυτούς και να μείνουμε στο τομέα του ενημερωτικού ρεπορτάζ. Να πάμε, Κατερίνα, στην υπόθεση και στην απολογία του 36χρονου που φέρεται ότι σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στα δύο του μωρά στη Σιτία της Κρήτης. Και έχουμε και μία εξέλιξη της στιγμής. Ο κύριος Βασίλειος Νουλέζας μέχρι πρότινος ήταν ο συνήγορος υπεράσπισης του 36χρονου. Όμως
τον άφησε. Δεν πρόκειται να τον υπερασπιστεί. Έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση. Λέει ότι δεν θα εκπροσωπήσει τον 36χρονο κατηγορούμενο για την εκπροθέσεως ανθρωποκτονία της 32χρονης εν διαστάσει συζύγου του στη Σιτία Κρήτη στην απολογία του σήμερα ενώπιον του κυρίου ανακριτή εξαιτίας σοβαρής θεμελιωδούς διαφωνίας που ανέκυψε αλλά και λόγω έλλειψης συνεννόησης με τον εντολέα του. Απέχει από την υπεράσπισή του και για ηθικούς λόγους. Η ολιγορία των αρχών και της δικαιοσύνης αλλά και η αθεράπευτη γραφειοκρατία στήχησαν τη ζωή μιας νεότατης γυναίκας και μητέρας δύο ανήλικων παιδιών. Φαίνεται ότι ο δικηγόρος υπεράσπισης, λίγο... ο πρώην δικηγόρος υπεράσπισης του 36χρονου, φαίνεται ότι μπροστά σε αυτά τα οποία έζησε, σε αυτά τα οποία άκουσε και είδε, δεν μπορούν να τον φέρουν στην διαδικασία, ακόμα και αν υπάρχει η επαγγελματική δύναμη, ότι οι δικηγόροι καλούνται να υπερασπιστούν είτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δολοφονήσει άλλους ανθρώπους, είτε να έχουν την πολιτική αγωγή των ανθρώπων αυτών. Παρά το επάγγελμα είναι αυτό έτσι όπως ορίζει ο κώδικας των δικηγόρων, φαίνεται ο κύριος Μιλέζας επέλεξε για λόγους ακόμα και ηθικής τάξεως να απέχει από την εκπροσώπηση αυτή. Σήμερα όμως ήταν η απολογία του 36χρονου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Βούλα Δημητριάδου που είχαμε μιλήσει και προχθές σχετικά με την απολογία του 36χρονου, καθώς σήμερα απολογήθηκε. Ακριβώς. Κυρία Δημητριάδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Φουτιώτη. Λοιπόν, σήμερα όπως είχαμε δεσμευτεί και προχθές, θα μιλούσαμε εκ νέου σχετικά με την απολογία του 36χρονου, ο οποίος φέρεται ότι σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγό του μπροστά στα δύο παιδιά. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε. Σήμερα, λέω, όπως είχαμε δεσμευτεί, είστε κοντά μας, καθώς φαντάζομαι έχετε λάβει γνώση της απολογίας του κατηγορουμένου σχετικά με τη δολοφονία της γυναίκας αυτής, η οποία μπροστά στα δύο της ανήλικα παιδιά δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Κύριε Φουτιώτη, εμείς δεν ήμασταν παρόντες σήμερα στην απολογία. Κανένας από τους συγγενείς δεν επιθυμούσε να προσέλθει και να εμφανιστεί για να μην αντικρίσει τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας και μητέρας δύο ανηλίκων παιδιών. Για ευνόητους λόγους αποφύγαμε αυτή τη συνάντηση, το συναπάντημα και επιφυλαχθήκαμε την Τρίτη, λόγω της μεσολάβησης του τριημέρου, να εμφανιστούμε στην κυρία ανακρίτρια, να δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και να λάβουμε γνώση και της απολογίας και του συνόλου βέβαια της δικογραφίας. Θεωρώ όμως ότι ακούσαμε αυτές τις ημέρες τους υπηρεσπιστικούς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, που θεωρώ ότι δεν θα παρεκκλίνει ουσιοδός από τους βασικούς ισχυρισμούς και οι οποίοι ανάγονται σε δίθεν κατάσταση ψυχικής ορμής, σε δίθεν απαγόρευση επικοινωνίας τους με τα ανήλικα παιδιά, ισχυρισμούς που κατά την πολιτική αγωγή είναι πέρα για πέρα ψευδής, καθότι το περιεχόμενο αυτών των ισχυρισμών ακυρώθηκε από δηλώσεις συγγενικών του προσώπων, όπως της γιαγιάς του, mm-hmm. που εν καιρό δήλωσε ότι τα παιδιά τα έβλεπε καθημερινά. Να ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο τι είπε η γιαγιά του 36χρονου σήμερα στην εκπομπή μαζί στο Sky της Τατιάνας Στεφανίδου και να επανέλθουμε γιατί, όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τελευταία εξέλιξη της στιγμής, ο πρώην δικηγόρος του κατηγορούμενου, ο κ. Βασίλειος Νουλέζας, παρετήθηκε. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Νουλέζα, καλό μεσημέρι. Κύριε Φουρθιώτη, καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, οφείλω, κύριε Φουρθιώτη, αν με ακούτε, γιατί υπάρχει μια μικρή δυσχέρεια στην επικοινωνία μας. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, επιτρέψτε μου, επειδή έχω δώσει να ακούσουμε τα όσα δήλωσε η γιαγιά του 36χρονου σήμερα στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου. Παρακαλώ. Είπε ότι δεν περνούσε καλά εφότου έκανε τα παιδιά. Της έλεγε δεν είμαι μαμά σου. Όταν κάποια φορά τη ρώτησε η εγγονή του μου τώρα που έκανες το δικό σου παιδί δεν θα μ' αγαπάς εμένα αυτή. Είπε εννοείται. Αυτό είναι δικό μου παιδί. Εσύ δεν είσαι παιδί μου. Η μαμά σου πέθανε. Αυτά πληγώσανε πολύ το παιδί.
Οπότε από τότε άρχισαν δηλαδή και υπήρχαν τσακωμοί μεταξύ του ζευγαριού. Ναι, πρόσεχε πιο πολύ την κατάσταση, έβλεπε κιόλα πως παραφερότανε, πως δεν τσιφερνότανε και πρόσεξε πιο πολύ, γιατί αυτό δούλευε ή έλειπε όλη μέρα. Τι ζήλευε. Τι ζήλευε. Και κάτι να ήθελα να τις πάρω εγώ, βέβαια, ντύθηκε. Ο εγγονός σας ζηλεύει τη γυναίκα του. Δεν είχε δείξει σημάδια πριν χωρίσουμε. Τώρα που χωρίσανε δεν ξέρω. Αυτή μου έλεγε τώρα και ένα μήνα είμαστε πολύ αγαπημένοι με το. Δεν μου είχε πει ποτέ πως είχε πρόβλημα, γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο Γιώργος έβλεπε την κατάσταση και λέει δεν αφήνεις τη δουλειά, να βλέπεις τα παιδιά σου για 500 ευρώ που παίρνεις και δίνεις τα μισά της αδερφής σου. Να καλύτερα να μην βλέπεις εσύ τα παιδιά και να μην πηγαίνεις στη δουλειά. Αυτή τη μαμά, η μαμά, δεν τη σύφερνε και η αδερφή της να παρετήσει τη δουλειά, γιατί από εκεί περιμένανε να ζήσουνε. Στην αστυνομία που δείχνουν ότι είχε πάει. Να σου πω, αυτά είναι φαντασίες δικές, επειδή σου λέω είχε βγάλει το ειδικό σχολείο και κοίταζε με κάθε τρόπο να του βρει κατηγορίες. Είχα ακούσει κι εγώ πως είπε ότι την τσίτζηξε, τη μαχαίρωσε λέει στη κοιλιά και είχε κάνει σημάδι. Εν τω μεταξύ, τσι λέει γιατί πήγαινε κι αυτή μαζί με τον μπαμπά, ρε έβγαλε αίμα. Το λες ψέματα, τσι λέει. Σου έκανε τέτοιο πράγμα ο μπαμπάς. Λέει, ναι, λέει, και έβγαλε αίμα. Λέει, όχι. Και πώς έκανες το σημάδι, αφού δεν έβγαλε αίμα, αφού δεν σε τρύπησε, πώς έμεινε το σημάδι στην κοιλιά σου. Την απάντηση της έδωσε η εγγονή μου. Ήθελε να τον βγάλει, ας πούμε, προσπαθούσε να το κάνει δολοφόνο μέχρι που τα πέτυχε. Αυτό πέτυχε. Ήθελε να τον βγάλει τον πιο άχρηστο, τον πιο κακό άνθρωπο του κόσμου που ήταν το χαλό. Εγώ το είχα μεγαλώσει με αρχές και όλοι ξέρουν την οικογένειά μας και τι είμαστε. Και μπήκε σε αυτό το σπίτι και καταστράφηκε το παιδί μου, καταστράφηκε το παιδί μου. Πήγε στη δουλειά, είδε πως είχε σχολάσει νωρίς. Του τη βίδωσε, πάει σπίτι, τη βλέπει μέσα σπίτι, από ό,τι λένε, γιατί εγώ δεν ήμουν παρόν να δω πως ήταν, πως γεννήκαν τα πράγματα. Πήγε στο σπίτι, τη βρήκε, μέσα στο σπίτι, μοναχή, δυστυχώς, γιατί αν ήταν άλλος εμπόριο να θέλει να το κρατήσει. Και πρέπει να λογομαχήσανε, γιατί όλο του δεν του φερότανε καθόλου καλά. Πρέπει να του πει και τι σε νοιάζει εσένα και τα παιδιά δεν είσαι κάμιστε με τα παιδιά, όπως δεν ήθελε να τα φέρει εδώ, όπως δεν ήθελε να τα πάνε μαζί μια βόλτα, όπως δεν ήθελε να μιλήσουν μαζί. Τον είχε, ας πούμε, απογοητεύσει. Τα βάλανε, φαίνεται, μαζί. Δεν ήθελε και πολύ να γίνει. Δεν ήθελε και καταστράφει και το παιδί μου χωρίς να φταίει. Δεν ήτανε κακό παιδί, ήτανε καλομαθημένο. Δεν ήτανε παιδί αταχτό. Ήτανε 35 χρόνο, είχε περάσει και την άλλη του. Και την αρχή μου λέγε, ξανά φτιάξαγε για τη ζωή μου και με αυτή τη γυναίκα τμέσωσε. Γιατί την αγαπούσε και περνούσε τόσο καλά και μπήκαν οι διτσίζοι να την χωρίσουν και να σκοτώσουν το παιδί του και να βάλουν το δικό μου φυλακή. Αυτό καταφέραν η οικογένειά της που γυρίζει τώρα και έχει γεμίσει τη στεία και τα κανάλια ότι φταίει, ότι τσικάνε. Ότι που ήταν φωνιάς, που τον ετώνα, που τον ετάλλω. Ας πει ένας άνθρωπος της θεία ότι το παιδί μου άγγιξε ή κακομίλησε σε κανένα.
και λίγο που έκανα ό,τι έκανα εγκονόσα. Μετά, ναι, ναι. Μετά ήταν κατά τη μία και τέταρτο με παίρνει και μου λέει, γιαγιά, τι σκότωσα, παιδί μου, τι έκανες, παιδί μου, του λέω, τι ήταν αυτό που μου λες, παιδί μου, ψέματα μου, του λέω, ναι, γιαγιά, τι σκότωσα, δεν μου θέλω, ούτε που τη σκότωσε, ούτε δεν ήξερα εγώ πράγμα μου, τη σκότωσα, μου λέει, και πάω στην αστυνομία να παραδοθώ. Αυτά είναι τα όσα κατέθεσε η γιαγιά του 36χρονου, κυρίες και κύριοι, εχθές στην εκπομπή του Sky και της Τατιάνα Στεφανίδου μαζί σου. Κύριε Νουλέζα, συγγνώμη σας διέκοψα, αλλά σας έχουμε κοντά μας γιατί με μία δήλωσή σας πριν από λίγο, όπως διάβασε η Κατερίνα Ηλάτσα, και για λόγους ευπρέπειας, είναι εδώ και η δικηγόρος, κυρία Βούλα Δημητριάδου, της οικογένειας, παραιτηθήκατε από την εισπεράσπιση του 36χρονου. Ναι, κύριε Φουρσιώτη. Ναι. Καταρχήν εκφράζω ειλικρινά τη λύπη και οδύνη μου και αντιλαμβάνομαι τον πόνο και την οργή της οικογένειας της εκλοιπούσης. Σε ό,τι αφορά εμένα, παρόλη τη ρητή συμφωνία με τον κατηγορούμενο και την ανάληψη της υπόθεσης, την ανάδυση της εντολής, όταν έφτασα εδώ υπήρξε σοβαρή θεμελιώδης διαφωνία, αντίρρησή του και αντίδρασή του για τη δημοσιότητα και τη διαχείριση της υπόθεσης εκ μέρους μου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιπλέον, κύριε Φουρσιώτη, συνέτρεξε και ένας άλλος λόγος. Οι λεπτομέρειες του παρελθόντος και όσα μου εξιστόρισε η αστυνομική αρχή της Ιτίας όπου πήγα και όπου διαπίστωσα εκείνη την ημέρα με βάση όσα ιστορεί η Ελλάς, η αστυνομία, ότι υπήρξε βίαιο συμβάν και ότι όταν παραδόθηκε ο δράστης είχε αίματα στα χέρια του, μπορώ να πω ότι αυτά με συγκλονίζουν και επειδή επιλέγω εγώ με βάση ποια κριτήρια να λαμβάνω την υπεράσπιση ενός ανθρώπου και για ηθικούς λόγους δεν μπορώ να σχετίζομαι να είμαι υπεράσπιση αυτού του ανθρώπου. Κύριε Νουλέζα, όλα αυτά, αν κύριε μία ερώτηση θέλω να κάνω, αν μου επιτρέπετε. Αυτά τα οποία σας είπαν οι αστυνομικές αρχές διαφέρουν από ό,τι σας είπε ο κατηγορούμενος? Ο κατηγορούμενος μου είχε πει ότι δεν υπήρχε πράξη ενδοοικογενειακής βίας, δεν είχε ποτέ ασκήσει σωματική βία, ότι διαφωνούσαν για την διαχείριση των τέχνων, δηλαδή για τον τρόπο που θα επικοινωνούσε και ότι προσπαθούσε να ξαναφτιάξει, να ξανασμίξει με την άτυχη γυναίκα του, την 32χρονη, η οποία, κύριε Φουρσιώτη, όπως πληροφορήθηκα, αντιμετώπισε πρόβλημα πνευματικής υγείας. Έτσι τουλάχιστον γνωρίζω εγώ. Κυρία Δημητριάδου, βεβαίως. Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Κυρία Νουλέζα, ένα λεπτό. Αδίκημα, κύριε κατηγορούμενος μου είπε... Κύριε Νουλέζα, παρακαλώ ένα λεπτό. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Κύριε Νουλέζα, ένα λεπτό. Κυρία Δημητριάδου, επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται τις δηλώσεις ότι είχε κάποιο πρόβλημα η άτυχη μητέρα? Κυρία Δημητριάδου, μας ακούτε? Σας ακούω, κύριε Φωτιώτη. Δεν ακούω όμως, δεν κατάλαβα τι είπε ο συνάδελφος. Ναι, πρόβλημα η μητέρα. Πνευματικό πρόβλημα. Είπε ότι... Είχε πνευματικό πρόβλημα η μητέρα. Έτσι, έτσι ενημέρωσε. Μισό λεπτό. Κυρία Δημητριάδου, μισό λεπτό. Ο κύριος Νουλέζας είπε τα όσα του δήλωσε ο κατηγορούμενος. Μήπως αναφερόταν στη δική του μητέρα, γιατί και η θεία του, που μας μίλησε αποκλειστικά, μας έλεγε... Κατερίνα, μισό λεπτό όμως, παρακαλώ. Αυτό. Κυρία Δημητριάδου, με ακούσατε? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, συνεχίζει ο κύριος κατηγορούμενος, αντί να όχι, συγγνώμη, αυτό δεν το είπε ο κατηγορούμενος, κύριε Φουρσιώτη. Ποιος το είπε, κύριε? Ποιος το είπε, κύριε? Ο κατηγορούμενος έχει ένα ιστορικό προφανώς από τη μητέρα του. Σε ό,τι αφορά την 32χρονη, που δυστυχώς χάθηκε μια νεότατη γυναίκα, μητέρα δυο παιδιών, και αυτό είναι το τραγικότερο, και είναι η τραγικότερη και πιο θλιβερή είδηση, και μάλιστα απολογήθηκε σήμερα που είναι η μέρα της γιορτής της γυναίκας. Ήσασταν παρόν στην απολογία? Κύριε Φουρσιώτη, σας είπα, εν όψη της απρόσμενης διαφωνίας, έλλειψης συνεννόησης με τον κατηγορούμενο και εν όψη ότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα μεταξύ ημών, δεν χρειάζεται να επισέρχομαι σε λεπτομέρειες. Απέχω από την υπεράσπιση του. Επιπλέον, επειδή κάποια άλλα στοιχεία και πληροφορίες που έχω
λειτουργούν καταλυτικά απαγορευτικά στο να είμαι συνήγορος υπερασπίσεως. Απλά είπα προηγουμένως, αν ακούει η κυρία Δημητριάδου, η συνήγορος πολιτικής αγωγής... Κυρία Δημητριάδου, ακούτε καλά τον κύριο Μιλιάζα. Στη σιτία, άκουσα, πληροφορήθηκα ότι η σύζυγος, η άτυχη 32χρονη, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Ακούσατε. Αυτό. Δεν μπορώ να εξειδικεύσω. Αυτό λέω. Ακούσατε. Πληροφόρηση. Όχι, θα σου επιβεβαιώσει. Ή το διαψεύσει. Να αφήσουμε την κυρία Δημητριάδου να απαντήσει. Ελάτε, κυρία Δημητριάδου. Λοιπόν, άκουσε ο κύριο. Κύριε Φουρτιώτη. Ο συνάδελφός σας είπε ότι άκουσε. Από τη σιτία. Ακούστε με. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος και οι λόγοι για τους οποίους έπαψε να είναι συνήγορος υπεράσπισης ο συνάδελφός μου. Αυτό αφορά την εσωτερική σχέση, τη σχέση εντολής που είχε καιρό από τον κατηγορούμενο. Για τους λόγους ηθικής. Και για λόγους ηθικής, είπε ο κ. Μουρέζας. Και για λόγους ηθικής, δεν είναι αυτό. Μόνο για λόγους ηθικής, τον τιμά σαν άνθρωπο. Από εκεί και πέρα όμως... Τον τιμά μόνο ότι παραιτήθηκε, αν μου επιτρέπετε, ένα προσωπικό σχόλιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, εγώ είμαι εδώ ως συνήγορος πολιτικής αγωγής. Να αποκαταστήσω την αλήθεια. Mm-hmm. Δεν είναι πρόβλημα, κύριε Φουρτιώτη, η αναφορά ενός προβλήματος που συνίσταται στη δυσλεξία ενός παιδιού, mm-hmm. η οποία δυσλεξία δεν ασκεί καμία επιρροή ως προς την ικανότητα το να γίνει κάποιος μητέρα, κάποια μητέρα, mm-hmm. στο να τελέσει ένα γάμο, και στο να ανταποκρίνεται καθημερινά και άριστα στα καθήκοντά της ως σύζυγος και ως μητέρα. Αυτό λοιπόν να το διευκρινίσουμε και να μην το ξανακούσω. Κύριε Φορτιώτη, συμφωνώ ότι η εκλειπούσα ήταν υποδειγματική μητέρα και δεν της καταλογίζω κάτι. Απλά είχα αυτή την είδηση και δεν είδατε το λέω την είδηση αυτό. Από το περιβάλλον της περιοχής. Να προσβάλλω ή να δείξω. Αυτό, γιατί... Απλά είναι μια είδηση και ούτε νομίζω ότι αυτό ήταν εμπόδιο πόλημα. Μην μιλάτε και οι δύο μαζί όμως, παρακαλώ. Δεν ακούγεστε. Κυρία Δημητριάδου, αν μιλάτε... Παρακαλώ, αν μιλάτε και οι δύο ένας πάνω στη φωνή του άλλου... Απαντάει ο κύριος Νουλέζας, κυρία Δημητριάδου. Προσπαθεί να απαντήσει, να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του. Οφείλουμε να ακούσουμε τον δικηγόρο. Συνάδελφός σας είναι, ο οποίος έχει παραιτηθεί κιόλας. Είπε ότι... Κυρία Δημητριάδου, κύριε Φουρτιώτη, λέω διευκρινιστικά ότι αν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας, η εκλειπούσα, η θανούσα, για την οποία έχω πληροφόρηση ότι μετήχε και στους Παρολίμπιους, αν είναι ψευδές, ας το διαψεύσει. Η κυρία Δημητριάδου, δεν συνιστά κόλλημα εμπόδιο, μειονέκτημα στο να συνάψει γάμο, να κάνει οικογένεια, να αποκτήσει παιδιά. Ακριβώς το αντίθετο, ήταν μια λεπτή, ευαίσθητη, εργατική κοπέλα που προσπαθούσε και το καλύτερο των παιδιών. Υπήρχε απλά σοβαρή, μεγάλη ένταση και εκείνη την ημέρα, την τραγική ημέρα, όπως μου είπε ο κατηγορούμενος, υπήρξε έντονος πλαστικός διαπληκτισμός, διένεξη, καυγάς κατά το κοινός λεγόμενο, έχασε την ψυχραιμία, την αυτοσυγκράτησή του, την έπιασε, την έσφιξε από το λαιμό και από ασφυξία πέθανε. Εδώ θέλω να πω για ένα νομικό όμως στοιχείο, για το βρασμό ψυχικής ορμής, που είναι κλασικός λόγος άρση σημείωση του καταλογισμού, ότι αυτή η έννοια η νομική συγκροτείται από άλλες έννοιες μερικότερες όπως αψιθυμία, θυμός, οργή, συναισθηματική υπερδιέγερση, ζήλια, φόνος, έρωτας, πάθος. Όλα αυτά οδήγησαν στο τραγικό αποτέλεσμα. Μία παρατήρηση. Αν λειτουργούν καλύτερα οι θεσμοί. Μισό λεπτό, κυρία Δημητριάδου, δεν ακούγεστε. Ωραία, παρακαλώ. Παρακαλώ να με βοηθήσει. Ωραία, κύριε Μουλέζα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ να ακούσουμε την κυρία Δημητριάδου, γιατί μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον και δεν είναι εφικτός ο διάλογος. Δεν μπορώ να αντιληφθώ ένα συνάδελφό μου, ο οποίος έχει δηλώσει και για λόγους ειδικής τάξης παρέτηση από την υπεράσπιση, να αναδεικνύει αυτή τη στιγμή υπερασπιστικούς λόγους που ανάγονται στον πρόσωπο, στην κατάσταση και στις συνθήκες τέλους αδικήματος. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο καταρχήν, είναι αντιδεοντολογικό. Αυτό, κυρία Δημητριάδου, είναι η άποψη του κύριου Νουλέζα. Αν είναι αντισυναδελφικό και είναι απαράδεκτο, νομίζω είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός να πράξει τα δέοντα. Σας ναι, όχι όμως επί του παρόντος σήμερα, αυτή τη στιγμή και έχει παραιτηθεί. Κυρία Δημητριάδου, να αυτό χαρακτηρίζει τον επαγγελματικό βίο και την επαγγελματική στάση του συναδέλφου σας. Αυτό είναι ένα κομμάτι συναδελφικής άποψης που έχει ο ένας για τον άλλον. Που συμβαίνει στο χώρο το δικό σας, το νομικό.
Όχι, έχω διαφορετική άποψη, κύριε Φουρτιώτη, αλλά δεν θέλω να πω εγώ αυτό. Αφήστε να το κρίνει η ιστορία για τον... Αφήστε τον κύριο Νουλέζα ως επαγγελματία να τον κρίνει η ιστορία και οι πελάτες τους. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, κύριε Φουρτιώτη. Ευτυχώς, λοιπόν, στην προκειμένη υπόθεση είχαμε την ανάδειξη των προβλημάτων που ανακύπτουν λόγω της ενδοοικογενειακής βίας. Mm-hmm. Και είχαμε την ανάδειξη των γενεσιουργών αιτιών που προκαλούν αυτή τη βία, που συντηρούν αυτή τη βία, την ολιγορία που έδειξαν στην περίπτωση της αδικοχαμένης Κατερίνας οι αρχές. Δεν ξέρω και την κοινωνική υπηρεσία με βάση τα λεγόμενα συγγενικού προσώπου της ιδίας σήμερα, στην εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου. Mm-hmm. Και επικροτώ το εξής και εύχομαι να το δω να υλοποιείται από εβδομάδα μετά την καθαρή Δευτέρα, διότι αυτό το κορίτσι το άτυχο, η μητέρα αυτών των δύο παιδιών, ο θάνατος αυτής της μητέρας, η δολοφονία αυτής της μητέρας, στάθηκε αιτία και αφορμή να γίνει μία δήλωση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Μάλιστα. Και από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι πλέον θα λειτουργούν ειδικά αστυνομικά τμήματα που θα διαχειρίζονται αυτά τα θέματα ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς ολιγορία και καθυστέρηση, με την πρέπουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα, για να φτάνουν επιτέλους οι δικογραφίες και να χρεώνονται. Δεν είναι δυνατόν όμως να έχει ένας άνθρωπος στα χέρια εισαγγελέων, κυρία Δημητριάδου, αν μου επιτρέπετε, προκειμένου να απονέμεται δικαιοσύνη. Κυρία Δημητριάδου, αν μου επιτρέπετε, καθώς οι δημοσιογράφοι καλούμαστε να κρίνουμε την εκτελεστική εξουσία και να σχολιάζουμε παραθέτοντας τα γεγονότα, με τα όσα ακούω να δηλώνεται, δεν είναι δυνατόν μετά το τραγικό περιστατικό αυτό, κατόπιν εορτής, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να μπαίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και να κάνει το αυτονόητο. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να ισχύει από την αρχή, προκειμένου να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ απόλυτα και εύχομαι να είναι το τελευταίο. Και όχι να επιβραβεύουμε, όχι να επιβραβεύουμε τα αυτονόητα, τα οποία είναι αρμοδιότητα των αρχών και της εκτελεστικής εξουσίας να κάνει, προκειμένου να προστατεύσει όλο τον κόσμο. Δεν επιβραβεύουμε, κυρία Δημητριάδου, αν μου επιτρέπετε. Ναι, δεν επιβραβεύουμε. Όχι, όχι, κυρία Δημητριάδου, το καταδικάζουμε. Σαν άνθρωποι το καταδικάζουμε. Ότι θα έπρεπε να φύγει αυτή η γυναίκα με δύο παιδιά όπου δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια τους και να γίνεται μετά αυτό. Δεν είναι το πρώτο αυτό περιστατικό. Αυτό να το πείτε καθημερινά, κύριε Φουρτιώτη. Και από ξέρετε, την τα τελευταία 7 χρόνια, αν τηρηθεί στην ξέρετε, η εκπομπή ιδιαίτερα του Σαββατοκυριακού εδώ και 7 χρόνια ασκεί δρυμία κριτική στις εκτελεστικές εξουσίες, οι οποίες κατά παράβαση του καθήκοντος δεν εκτελούν τα όσα προβλέπονται για την προφύλαξη, αναπερίσταση του κάθε περιστατικού. Να μην, μπούμε, να μην κάνουμε αναφορά. Αλλά και παιδιά κακοποίησης μένουν κυρία, κυρία Δημητριάδου, ένα λόγω παράδειγμα. Κυρία Δημητριάδου, ένα παράδειγμα είναι ότι οι συνάνθρωποι μας στο μάτι χάθηκαν και το πόρισμα των εισαγγελικών αρχών έδειξαν εδώ πέρα ότι μιλάμε για αμέλεια. Μιλάμε για διαλόγους ντροπής. Γιατί? Για κάτι το οποίο ήταν ενήμεροι ότι θα έρθει εκείνη την ημέρα του Ιουλίου. Κατόπιν εορτής. Επειδή ασχολείστε εδώ και χρόνια και σας έχω παρακολουθήσει και μπράβο σας, με αυτά τα θέματα τα οποία ίσως κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τον τρόπο που τα προσεγγίζετε και τα αναδεικνύετε. Να σας πω και κάτι ακόμη μέσα από την εκπομπή σας για πρώτη φορά σήμερα. Πείτε μας, που δεν το έχω πει. Διαβάστε λοιπόν το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το βιασμό, που πρόκειται με ταχείες διαδικασίες, όσο συνηθίζεται να το περάσουμε. Ποιες πράξεις θα είναι πράξεις βιασμού και θα καταδικάζονται. Ξέρετε ότι οι μορφές βίας έχουν συρρυκνωθεί, ενώ βλέπετε και μετά τα εγκλήματα της Ρόδου ότι θα έπρεπε να καλύπτονται και άλλες μορφές βίας και εδώ κοιτάζουν να τις συρρυκνώσουν και να περάσουν ένα νομοσχέδιο όπου θα δίνεται άφεση αμαρτιών σε άλλες μορφές βίας και μιλάμε μόνο για σωματική. Κύριε Δημητριάδου, νομίζω ότι όλα αυτά θα κρυθούν. Θα κρυθούν από τον ελληνικό λαό στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Και όσοι οι οποίοι εξαπάτησαν ή κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό,
Οι ίδιοι οι πολίτες, εμείς που ζούμε στην Ελλάδα και θέλουμε τη δημοκρατία, θα τους τοποθετήσουμε εκεί που χρειάζεται. Η επιλογή, ξέρετε, αυτών οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους την εξουσία είναι δική μας, των Ελλήνων πολιτών. Όταν εμείς αδιαφορούμε ή κοφεύουμε να δούμε την αλήθεια, τότε δυστυχώς πληρώνουμε τις επιλογές μας. Ας ελπίσουμε για ένα καλύτερο αύριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το ίδιο ευελπιστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κουράγιο στην οικογένεια. Έτσι. Να είστε καλά. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα. Πραγματικά η μέρα της γυναίκας σήμερα. Να βλέπεις αυτά τα περιστατικά. Να σας πω λοιπόν για όσους ρωτάτε στα social media της εκπομπής, την Δευτέρα, που είναι η καθαρά Δευτέρα, θα είμαστε ζωντανά εδώ κυρίες και κύριοι κοντά σας. Θα ανοίξουμε την κουζίνα μας, θα μαγειρέψουμε, γιατί τη Δευτέρα είναι τα σαρακοστιανά έτσι όπως λένε. Θα είμαστε εδώ, θα έχουμε υπέροχη μουσική για όλους εσάς, θα περάσουμε από τις 2 και 4. Είναι το μοναδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που θα μεταδοθεί από τηλεοπτικό σταθμό σε ζωντανή μετάδοση και όχι μαγνητοσκοπημένο ή σε επανάληψη. Θα είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα από τις 2 και 4 μέχρι τις 5, γιατί η εκπομπή live εδώ θα είναι πραγματικά live, γιατί τιμά τον τίτλο της. Τη Δευτέρα λοιπόν, ανήμερα της καθαράς Δευτέρας, θα είμαστε κοντά σας με μαγειρική, με τα σαρακοστιανά, για όσους μείνετε στο σπίτι, πολλοί κόσμος θα μείνει στο σπίτι, να μαγειρέψουμε για εσάς με μία ή με έναν κορυφαίο καταξιωμένο σεφ. Αλλά επίσης θα έχουμε και πολλή μουσική για αυτή την ιδιαίτερη μέρα. Παρέα θα το περάσουμε με την μουσική η οποία απαιτείται για αυτές τις περιστάσεις. Λοιπόν, και επειδή όμως σήμερα η μία γιορτή διαδέχεται την άλλη, θέλω να σας πω ότι σήμερα θέλω να μην ξεχνάτε ότι είναι μια σημαντική μέρα. Μια σημαντική μέρα για τις γυναίκες, για όλες εσάς, για τους άνδρες που τιμάτε τις γυναίκες. Γυναίκα είναι η σύζυγος, η μανούλα, η αδερφή, όλες οι γυναίκες του κόσμου, ανεξαρτήτως το τι σας είναι στη ζωή σας. Και οφείλουμε, γιατί από τη γυναίκα γεννιόμαστε και στην γυναίκα καταλήγουμε. 18-2-38 από την Ελλάδα, 77-78-77-87 από την Κύπρο, και σήμερα εδώ φέρνουν και την καρέκλα για τα επόμενα 30 λεπτά. Θέλω να σας πω ότι για νέες, για πιο μεγάλες, για μικρές, για ωραίες, για όλες τις γυναίκες του κόσμου, θέλω να σας πω ότι φέραμε ειδικά για εσάς σήμερα, εδώ καταρχήν, θέλω να αρχίσετε να τηλεφωνείτε, γιατί κοιτάξτε εδώ πλούσια δώρα για να έρθουν, ωραία, τα πιάνουν όλες οι κάμερες, να έρθουν πιο κοντά. 18-2-38, ένα σετ περιποίησης ομορφιάς, το οποίο και τι δεν έχει μέσα, με την μαύρη ορχιδέα. Τα δώρα του αιώνα. Θέλω να σας πω ότι το Insta Lifting, το οποίο είναι αυτό το οποίο κάνει στιγμιαίο Botox, στιγμιαίο Lifting, αυτό εδώ, με μαύρους κόκκους μαύρης ορχιδέας. Θέλω να αρχίσετε να τηλεφωνείτε γρήγορα στο 18-238 για να δείτε εδώ τι δώρα θα σας κάνουμε. Αυτό εδώ το προϊόν, παρακαλώ πολύ, έχει 790 ευρώ. Αυτό εδώ είναι το Insta Lifting, παρακαλώ μου φέρετε το tablet. Το Insta Lifting, το οποίο είναι αυτό που έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές. Θα χαλάσω εγώ εδώ ως γνωστόν Μένιος. Αυτό εδώ, με τους μαύρους κόκκους, με την μαύρη ορχιδέα, το οποίο κάνει Botox και lifting στη στιγμή. Αυτό εδώ λοιπόν θα το πάρετε 23,90 από 790 ευρώ, όταν αντίστοιχο προϊόν που είναι μόνο 5 ml της Αμερικής, είναι κορυφαίο αμερικάνικο προϊόν, κοστίζει 1000 ευρώ. Και γιατί κοστίζει 1000 ευρώ, θα σας δείξω εγώ τώρα τι κάνει αυτό εδώ στο πρόσωπό σας στιγμιαία. Για να το καταλάβετε όλοι. Λοιπόν, θα βρω εγώ τώρα το βίντεο εδώ να δείτε τι είναι το Insta Lifting. Για να το κάνετε τώρα στο 18-2-38 από την Ελλάδα και από την Κύπρο στο 77-77-78-77-87. Λοιπόν, μισό λεπτό το βρήκα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα τι είναι αυτό το προϊόν, το οποίο μαζί θα πάρετε δώρο την κρέμα για όλο το σώμα με τη μαύρη ορχιδέα, δώρο την κρέμα με το κολαγόνο, το ρόδι και τη βιταμίνη ε, δώρο, κυρίες και κύριοι, και το νορό με τη μαύρη ορχιδέα, και φυσικά το υπέροχο εδώ πέρα, το οποίο είναι το ιταλικό
μπούστο, το ιταλικό σουτιέν που λέμε. Έχει και το σήμα εδώ πέρα, το ασημή σήμα της Versace B1969 Secret. Είναι τα υπέροχα ελαστικά στιθόδες με σουτιέν, όπως θέλετε πείτε το, απλά ελληνικά. Λοιπόν, το οποίο θέλω να σας πω είναι, είναι όπως ακριβώς είναι τα σουτιέν της Victoria Secret. Αυτό εδώ κάνει 250 ευρώ στην Ιταλία. Εδώ θα το πάρετε εντελώς δωρεάν. Τώρα να δεις που δεν δουλεύει το ίντερνετ μου. Άρα, παίρνετε ένα, δύο, να βλέπουμε τις κάρτες παρακαλώ. Γιατί δεν δουλεύει το ίντερνετ μου. Ψάχνω εγώ ή δεν δουλεύει για να δείξω το βίντεο. Λοιπόν. Λοιπόν, για να αρχίζει ο κόσμος, το βλέπουμε, να δούμε και την άλλη. Παίρνετε 4 δώρα και δωρεάν για όλες τις γυναίκες στο 18238 από την Ελλάδα και στο 7778787 από την Κύπρο το υπέροχο B1969 Versace τύπου Victoria Secret σουτιέν, όπως μπορείτε εδώ να το δείτε, εδώ, δώρο. Πρέπει να είστε, δηλαδή, τα δώρα πάνε και έρχονται. Μη γελάς, Έρση, γιατί θα το φορέσεις και εσύ. Είναι V1969 Victoria Secret τύπου το συγκεκριμένο. Όλα τα κουνέλια το φοράνε, το οποίο είναι ελαστικό και είναι για όλες τις γυναίκες. Μπορείς να το βάλεις και εσύ χωρίς να είσαι κουνέλι ή αγγελάκι. Λοιπόν, το οποίο η Βιβί, όπως είπε, το έχει πάρει. Πες σε παρακαλώ πολύ για αυτό το σουτιέν. Πες τη γνώμη σου. Εγώ έχω πάρει το ίδιο που είναι με κόκκινο. Αυτό είναι με ροζ, νομίζω. Αυτό εδώ είναι με ροζ. Είναι λόγω της ημέρας έχουμε φέρει το μαύρο ροζ. Όχι, με τη δαντέλα την χειροποίητη. Γιατί μπαίνει σαν μπουστάκι. Δεν έχει να ανοίγει μπροστά ή πίσω. Οπότε κάθεται, το φοράς και κρατάει, έχει πάρα πολύ καλό κράτημα στο στήθος. Δηλαδή ιδιαίτερα για γυμναστική, αν θέλει και κάποιος να... Ναι, έχει και τη δαντέλα του αυτό. Έχει δαντελίτσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κρατάει πάρα πολύ καλό το στήθος. Λοιπόν, και, αυτό είπαμε... στο Μιλάνο της Ιταλίας, γιατί μόνο εκεί κυκλοφορούν, όπως αντίστοιχα και της Victoria's Secret, γιατί είναι ίδιας μορφής, κάνουν 250 ευρώ. Σκεφτείτε ότι την άλλη φορά που ταξιδεύαμε την Έρση για να πάμε στο εξωτερικό, έβλεπε τα μαγαζιά αυτά και ήθελε να πάρει ένα τέτοιο σουτιέν 250 ευρώ. Όταν είδε την τιμή, έφυγε σαν την Αλεπού. Το ξανασκέφτηκε. Δεν είναι για όλες τις τσέπες αυτά τα... Όχι, η αλήθεια αυτό είναι. Φανώ. Θέλω να πω όμως ότι αυτό το κάνουμε δώρο για όλες τις γυναίκες και μαζί λοιπόν, για να καταλάβουν τι παίρνουν, αυτό είναι το προϊόν. Παρακαλώ. Εδώ, αυτό είναι το Insta-lifting. Το δείχνουμε, παιδιά, θα τελειώσει. Πάμε. Λοιπόν, αντίστοιχη εταιρεία έχει διαφημιστεί στην κορυφαία εταιρεία, στην κορυφαία εκπομπή, συγγνώμη, της Oprah Winfrey στην Αμερική. Είναι ένα αντίστοιχο προϊόν. Αυτό εδώ το οποίο έχει κάνει τη διαφήμιση είναι το ίδιο. Για να καταλαβαίνουν τι σημαίνει προϊόν Insta-lifting, το οποίο κάνει 790 ευρώ, το συγκεκριμένο που είναι σε κάψουλα και θέλει μόνο μία σταγόνα και σε 60 δευτερόλεπτα μπορείτε να καταπολεμήσετε τους μαύρους κύκλους, τον Botox, οτιδήποτε αντιαισθητικό έχετε στην εξωτερική σας εμφάνιση και να δείτε μέσα σε 60 δεύτερα να αλλάζει για πάντα η ζωή σας. Καταργήστε τον Botox, την βλεφαροπλαστική, το lifting, τα νήματα, το υαλουρονικό, το κολαγόνο, οτιδήποτε σας λένε, οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση αποκτώντας ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο σετ καταπολέμησης της εξωτερικής σας εμφάνισης για αυτή την ημέρα που θέλετε απόψε, Έρση, να το κάψετε. Θα βάλεις και το V1969 Secret το σουτιέν και θα βάλεις αυτό στα μάτια σου από κάτω και θα πάρεις την κρέμα για την κυταρίτιδα, τους μαύρους κύκλους, τις ραγάδες και όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις δωρεάν. Αν είσαι μέσα στους 150 πιο γρήγορες γυναίκες ή οι φίλοι σου μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στο 18238, γιατί μπορούν να δουν εδώ πέρα, κοιτάξτε το πλούσιο δώρο. Όλο αυτό εδώ. Όλα αυτά εδώ τα προϊόντα τα παίρνουν δωρεάν. Μία κρέμα, δύο κρέμες. Ο ροζ δωρεάν. Το σουτιέν V1969 δωρεά. Όλες, για όλους δωρεάν, ένα πανάκριβο σύνολο, πακέτο, για όλα αυτά εδώ τα προϊόντα τα οποία έχουμε για τους τηλεθεατές. Σήμερα μόνο δώρα,
να δείχνουμε και τις φωτογραφίες για να καταλαβαίνουν τι παίρνουν. Θέλω να προλάβετε, γιατί θα τελειώσει ο χρόνος. Παρακαλώ να δούμε το πρόσωπο, τις ραγάδες, την κυταρίτιδα. Δεν είναι ένα προϊόν απλό. Είναι πολλά προϊόντα, παρακαλώ. Βλέπετε λοιπόν τι κάνει και στο πρόσωπο, κυρίες και κύριοι, και το lifting και η κρέμα με τη μαύρη ορχιδέα στο σώμα. Εδώ έχω γεμίσει δώρα για όλες τις κυρίες. Στο 18-2-38. Καλά, γίνεται πανικός τώρα για να προλάβουν να πάρουν. Κάνει και ανόρθωση κρέμα με τη μαύρη ορχιδέα. Όχι, να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Λοιπόν, έχω γεμίσει εδώ δώρα. Λοιπόν, Τζον, στην Έρση θα πάρεις αυτά τα δώρα εσύ. Μ' ακούς? Άνετα, άνετα. Εδώ κοίτα δώρα, κρέμες. Μόνο οι κρέμες, γεμίσει το μάτι σου να βλέπεις κρέμες. Εδώ δεν φτάνει να βάλω όλα τα προϊόντα τα δωρεάν. Λοιπόν, Μένιο, το ξέρεις ότι και το σουτιέν επί της ουσίας είναι της μόδος να το φοράς και για κλάμπινγκ και για μπουζούκια και αυτά. Καλές σοβαρολογίες τώρα. Βέβαια, με ένα σακάκι από πάνω. Με ένα πουκάμισο ρηχτό από πάνω. Μη με διαφάνεια. Και είναι εγώ εξαιρετικό. Ξέρω, συγγνώμη, ότι έχουν 21 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ πώς έχω γεμίσει. Έριξα και το κουτί. Γιατί πρέπει να είστε, παιδιά, δεν είναι για τις γυναίκες, είναι για όλες δωρεάν. Ένα πανάκριβο εδώ πέρα. Το έχουμε βάλει εδώ στην κούκλα. Το ακριβό χειροποίητο. Επαναλαμβάνω. Το χειροποίητο αυτό εδώ πέρα. Το V1969 τύπου Victoria's Secret, το σουτιέν αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι χειροποίητο και τη δαντέλα. Είναι ελαστικό. Τι άλλο κάνει, Βιβί, για τα λες ωραία εσύ? Έχει καλή κράτηση, κρατάει καλά. Πες το αυτό πράγμα, πού να τα ξέρω εγώ τόσο αναλυτικά. Θες να κάνω την ανάλυση του σουτιέν? Είναι ελαστικό, είναι με νούμερα, δεν θυμάμαι. Είναι one size ή είναι έχει νούμερα? Είναι one size, κάνει για όλες τις γυναίκες. Για όλα τα μεγέθη κάνει και έχει και καλό, πολύ καλό κράτημα. Αγκαλιάζει το κορμί και το στήθος και κάνει και την απαιτούμενη ανόρθωση που πρέπει να έχουν οι γυναίκες. Κάντε την ανάλυση τώρα τη γυναικεία, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω ιδιαίτερα. Όσο. Και μάλιστα κρατάει σταθερά και το κορμί, την πλάτη. Είναι δωρεάν το σουτιέν. Είναι δωρεάν, από 250 ευρώ δωρεάν. Το δίνουμε σε όλες τις κυρίες σήμερα, στο 18-2-38, όπως δίνουμε και όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα. Εδώ κοιτάξτε, έλα εδώ, εδώ κοιτάξτε το πλάνο. Παίρνεις το Insta Lifting από 790 ευρώ που κάνεις στην Αμερική άλλης εταιρείας. Το παίρνεις 23,90. Παίρνεις τον ορό με τη μαύρη ορχιδέα. Παίρνεις την κρέμα που είναι η κρέμα με τη μαύρη ορχιδέα. 50 ml είναι όλα. Η οποία είναι και για το πρόσωπο και για το σώμα. Παίρνεις επίσης την κρέμα με το κολαγόνο, το ρόδι και τη βιταμίνη ε. Παίρνεις όλα τα υπόλοιπα. 1, 2, 3 και ένα και το σουτιέρ μαζί. Δώρο, δωρεάν για όλους. Δεν βλέπω όμως οι κυρίες να προλαβαίνουν, δεν είναι για όλους τα δώρα, είναι για συγκεκριμένους. Για πάμε, παιδιά, να τηλεφωνήσετε στο 18-2-38 από την Ελλάδα. Παιδιά, να βάλουμε πάνω πόσοι τηλεθεατές και τη μουσική αγωνίας για να πάρουν τα δώρα, να ξεκινήσουμε από 200 κυρίες που θα πάρουν τα δώρα στο 18-2-38 δωρεάν μαζί με όλο το πακέτο. Οι 200 τηλεθεάτριες που θα προλάβουνε 29,90 και λέω εγώ 23,90, μου έχει μείνει η προηγούμενη τιμή. 29,90, συγγνώμη. Λοιπόν, 18-2-38 από την Ελλάδα, 77-78-77-87 από την Κύπρο, θα εμφανιστεί στην οθόνη μας. Οι 200 τηλεθεάτριες, ο αριθμός όπου θα πρέπει να είστε οι πιο γρήγορες πριν αρχίσει το scroll down, δηλαδή να πέφτουν οι τηλεθεάτριες όπου παίρνουν τηλέφωνο, για να πάρετε δωρεάν όλο το πακέτο. Δεν είναι για όλους. Παίρνετε δύο κρέμες, έναν ορό δωρεάν, ένα σουτιέν V1969 ελαστικό για όλες τις κυρίες. Είναι αθλητικό,
είναι χειροποίητο και με δαντέλα, το οποίο είναι για όλα τα μεγέθη στήθους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ποιο? Το ότι είναι για όλα τα μεγέθη. Λοιπόν, στα τελευταία 17 λεπτά τα οποία παραμένουν, για να πάρετε 1, 2, 3, 4 δώρα πάρα πολύ μεγάλης αξίας, πρέπει να τηλεφωνήσετε όσο πιο γρήγορα γίνεται από τώρα οι 200 πρώτες τηλεθεάτριες, όπου ήδη στα πρώτα δευτερόλεπτα οι 10 πρώτες το παραγγείλανε. Α, μπράβο. Πάει στο σπίτι τους σε όλη την Ελλάδα, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν είστε, ερχόμαστε και σας φέρνουμε εκεί τα προϊόντα. Το τηλέφωνο δεν έχει καμία απολύτως χρέωση, είναι δωρεάν. Στο 18-238, παιδιά, 180 πήγανε. Για να πάρουν όλο αυτό, να δείχνουμε παρακαλώ και όλα τα προϊόντα και το σουτιέν δώρο. Κάνε ένα σπλίντ αργύρι με όλα τα προϊόντα, το πλάνο εδώ και το σουτιέν, 175 τηλεθεάτριες. Παιδιά, δεν είναι για όλους, το ξαναλέω. 18-238, 172 τηλεθεάτριες, γιατί παίρνουν ουσιαστικά 4 δώρα αποκτώντας το Insta Lifting, το Instant Botox, που κάνει τοπικό lifting, βλεφαροπλαστική, Botox, lifting, νήματα. Οι σακούλες κάτω από τα μάτια. Οι σακούλες κάτω από τα μάτια. Αυτό με τους κόκκους, με τη μαύρη ορχιδέα. 167 τηλεθεάτριες που έχουν τηλεφωνήσει στο 18-238 δωρεάν από την Ελλάδα και από την Κύπρο στο 77-78-77-87. Εγώ θα πάρω και τηλέφωνο να δείτε ότι δεν χρεώνεστε τίποτα. Πρέπει να είστε άλλες 161 τηλεθεάτριες δωρεάν, γιατί παίρνετε και το Secret, το Versace V1969 δωρεάν. Δηλαδή και δεν πληρώνεις το τηλέφωνο και θα φέρουμε στο σπίτι και τα κάνουμε όλα για εσάς. 153 έχουν μείνει. Πάμε, παιδιά, γρήγορα. Η μουσική της αγωνίας μεγαλώνει για όλους. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τα δώρα μας. 153 τηλεθεά, 149 πήγανε. Μπράβο. Δεν πληρώνουνε το τηλεφώνημα, είναι δωρεάν. Οι άλλες 149 τηλεθεάτριες έχουν μείνει, που θα προλάβουν μέσα στα 14 λεπτά να τηλεφωνήσουν χωρίς χρέος για να πάρουν 4 δώρα. 2 κρέμες, η πανάκριβη κρέμα με τη μαύρη ορχιδέα, η κρέμα με το κολαγόνο, το ρόδι, τη βιταμίνη Ε, ο ορός με τη μαύρη ορχιδέα, το σουτιέν Versace V1969 τύπου Victoria Secret 250 ευρώ. Το οποίο είναι για όλα τα μεγέθη, για όλες τις γυναίκες. Είναι ελαστικό χειροποίητο, ιταλικής προελεύσεως και αναδεικνύει και το στήθος και βοηθάει όλες τις γυναίκες. Ποια γυναίκα δεν θέλει να βάλει αυτό σουτιέν? Και δεν κουράζει. Εσύ το έχεις βάλει. Θα σε εκδίσω στον αέρα. Όχι, μάνα μου. Όχι. Γιατί κρατάει όλο το στήθος σταθερό. Παιδιά, πρέπει να τηλεφωνήσουν γρήγορα, 139 τηλεθεάτριες. Να δούμε την κάρτα με το σουτιέν. Δείξτε μία την κάρτα με το σουτιέν. Πες, Κατερίνα, μην τρέπεσαι, πες. Και για το γυμναστήριο αυτό είναι πάρα δυνατά πολύ. Δυνατά θα μιλάς. Και για το γυμναστήριο, Μένιο. Αυτό βοηθάει για να κρατάς σταθερό, να μην έχεις και διάφορα. Βέβαια. Δεν σε κατάλαβα. Λέω, αυτό μπορεί να το φορέσει μία τηλεθεάτρια, μία φίλη τηλεθεάτρια και στο γυμναστήριο. Γιατί την κρατά σταθερή. Στα λέει ο Κοσμίδης η μόνη σου. Γιατί το σκεφτόμαστε μαζί. Γι' αυτό το σουτιέν έχει εντρυφήσει από το παρελθόν. Πετάει κάτι. Το θυμάσαι, Χρήστο μου. Μου το προτείνει και να το πάρω. Ο Χρήστος έχει πουλήσει τα σουτιέν του αιώνα. Μπορώ να πω κάτι. Και τα έχει πάρει και για όλες του τις φίλες. Γιατί δεν έρχονται κάθε τρεις και λίγο τα σουτιέν αυτά. Όχι, βέβαια. Είναι πανάκριβα. Πες το, Λία. Ελάτε στα προϊόντα, παιδιά, για να δούμε πόσες τηλεθεάτριες έχουν μείνει. 139.
ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν έχεις σκληρή μπανέλα. Γιατί κουράζει, είτε έχεις μικρό στήθος, είτε μεγάλο. Είναι... Το νιώθεις, μάλλον δεν το νιώθεις αυτό το τυχαίο. Αυτό είναι το μυστικό, Ρία, ότι δεν έχει μπανέλα και είναι το κακό που σε πονάει και σε ενοχλεί. Ναι, η μπανέλα να πούμε ότι είναι το σίδερο, έτσι, ναι. Το σίδερο το οποίο αυτό συγκρατεί... δηλαδή για τις γυναίκες τώρα, επειδή εγώ δεν τα ξέρω, ναι. Και αυτά, να τα μάθω από εσάς. Είναι... Τι κακό κάνει το σίδερο και η μπανέλα και χωρίς την μπανέλα. Λοιπόν, η μπανέλα κρατάει σταθερό το στήθος. Έτσι και είναι μεγάλο το στήθος, οι γυναίκες κουράζονται και μετά πονάει και η πλάτη, γιατί η μπανέλα συγκρατεί την τυράντα. Το λέω λίγο. Το καταλαβαίνετε. Ναι, 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 φυσικά. Λοιπόν, ωραία. Σε περίπτωση που έχεις μικρό στήθος, πάλι σε ενοχλεί η μπανέλα, γιατί σου πιέζει το στήθος. Σε περίπτωση που έχεις μεγάλο, σε κουράζει και πονάει και η πλάτη. Μήπως να το δοκιμάσουμε στην Έρση. Ο Νέαρ. Αχ, Έρση. Να δούμε το πρώην σουτιέν. Πού χρησιμοποιεί με τον ίν σουτιέν. Ο Χρήστος είναι... Κοσμίδης λέει για σένα τα καλύτερα. Έλα, έλα Βιβί. Να πούμε ότι η μπανέλα ατροφεί κιόλα το μη κάτω από το στήθος. Οπότε δεν είναι καλό να φοράτε μπανέλες. Και είναι και επίπονο αυτό το πράγμα γιατί σε πιέζει. Είναι σαν κάτι να σε τρυπάει. Ενώ λοιπόν, αυτό... επειδή επαναλαμβάνω, να δείξουμε παρακαλώ σε αυτό το πλάνο εδώ πέρα τα δώρα τα οποία παίρνουν. Γιατί επειδή έχουν μείνει 11 τελευταία λεπτά, 119 τηλεθεάτριες. Για να πάρουν δώρο τον ορό με την μαύρη ορχιδέα, την κρέμα με τη μαύρη ορχιδέα που είναι και για την κυταρίτιδα και για τις ραγάδες και για το πρόσωπο, την 24ωρη κρέμα ανάπλασης με το κολαγόνο, το ρόδι και τη βιταμίνη ε. Και να πάρουν και το Insta Botox και το Insta Lifting με τη μαύρη ορχιδέα. Εδώ. Με τους κόκκους της μαύρης ορχιδέας. Το οποίο θα σας δείξω τι κάνει. Το οποίο είναι για όλο το πρόσωπο. Το Insta Lifting, πρέπει να καταλάβετε τι είναι. Μισό λεπτό. Γιατί παίρνετε πάρα πολλά δώρα σήμερα. Μισό λεπτό εδώ με τα ίντερνετ. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα αντίστοιχο προϊόν του εξωτερικού. Τι είναι το Insta Lifting. Το κρατάω εδώ. Εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα ένα άλλη εταιρεία. Ελάτε παιδιά σε πιο κοντινό. Που δειγμάτισε, εδώ σας δείχνω, όχι την εταιρεία, αλλά τι είναι σαν προϊόν το Insta Lifting. Το οποίο χρειάζεται 60 δευτερόλεπτα για να καταπολεμήσετε τους μαύρους κύκλους, τις ρητίδες, την χαλάρωση του προσώπου, όπου έχετε πρόβλημα, με χρονόμετρο, με μία σταγόνα. Παιδιά, 97 τηλεθεάτριες για τα δώρα. 93 τηλεθεάτριες, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε τι σημαίνει Insta Lifting. Αυτή η εταιρεία που έχει προϊόν Insta Lifting στην Αμερική το δειγμάτισε στην κορυφαία εκπομπή της Όπρα και η κυρία εδώ είδε να αλλάζει η εξωτερική της εμφάνιση 60 δευτερόλεπτα. Χωρίς καμία παρέμβαση πλαστικού. Δηλαδή είναι απίστευτο το περιστατικό και εμείς αυτό το προϊόν δεν σας βάζουμε να σας το πληρώσετε στα 790 ευρώ. Εμένα με ξεπερνάει. Εδώ κοιτάξτε. Έλα Αργύρη. Κοιτάξτε εδώ πόσο λίγο χρειάζεται. Για τηλεφωνήστε γρήγορα. 85 τηλεθεάτριες. Μία σταγόνα βλέπετε σε κάψουλα γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό το προϊόν. Το συγκεκριμένο έχει 1000 ευρώ. Και το δικό μας 7,90. Εδώ 23,90 και 5 και 4 δώρα. Δεν θα προλάβετε όλες οι κυρίες. 79 τηλεθεάτριες θα πάρετε τα δώρα. Δωρεάν στο 18238 από την Ελλάδα. Και στο 77 88 77 87 από την Κύπρο. Παιδιά, τελειώνει ο χρόνος.
σε 60 δευτερόλεπτα, η κυρία. Δείτε και τις φωτογραφίες πώς θα καταπολεμήσετε πρόσωπο, κυταρίτιδα. Για πάμε λίγο να δούμε τις φωτογραφίες με όλα τα προϊόντα που σας δίνουμε δώρο. Πάμε να γυρνάμε. Βλέπετε λοιπόν ότι η κρέμα με τη μαύρη ορχιδέα, την οποία σας τη δίνουμε δωρεάν, ο ροζ με τη μαύρη ορχιδέα, ...67 τηλεθεάτριες να αναβοσβήνει με παιδιά, δεν προλαβαίνουνε! 18-2-38, εδώ κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Για όλα τα προϊόντα, 67 τηλεθεάτριες, για να προλάβετε να τα πάρετε όλες δωρεάν, για να δείχνουμε τα προϊόντα και το σουτιέν, γιατί και το σουτιέν είναι δώρο. Δείξτε σπλιντ τα προϊόντα και το σουτιέν. Έρση, για τηλεφώνησε 61, μπορεί να είσαι η 61η. Θα πάρεις όλα σχεδόν τα προϊόντα δωρεάν και θα πληρώσεις το insta lifting που μπορεί να μην το χρειάζεσαι εσύ, λέω εγώ, από 7,90, 29,90 με το ΦΠΑ. Και θα πάρεις την κρέμα με τη μαύρη ορχιδέα δώρο. Δώρο τον ορό με τη μαύρη ορχιδέα. Δώρο την 24ωρη κρέμα με το κολαγόνο, το ρόδι και τη βιταμίνη ε και το Victoria, τύπου Victoria Secret το σουτιέν που είναι για όλα τα μεγέθη, ανεξαρτήτως το μέγεθος το οποίο χρησιμοποιεί κάθε γυναίκα. Και δαντέλα 250 ευρώ ιταλικής προελεύσεως δωρεάν. Δηλαδή θα φύγεις από εδώ σήμερα και θα κάνεις την ωραιότερη γιορτή της ζωής σου. 5 λεπτά, 51 τηλεθεάτριες. Παιδιά, εδώ βλέπετε ότι είναι live τα τηλεφωνήματά σας. Θα ήθελα να συνδεθούμε και με το τηλεφωνικό κέντρο κάποια στιγμή, να βλέπουμε τους ανθρώπους που εξυπηρετούν δωρεάν, γιατί τα πάμε σε όλη την Ελλάδα, στο σπίτι τους, 51 τηλεθεάτριες από 61 σε διάστημα 3 λεπτών. Λιγότερο. 50 δευτερολέπτων. Α, πρέπει να φτιάξω ειδική κάρτα. Πόσες ήταν οι τηλεθεάτριες που το πήραν δώρο, πόσες είναι τώρα, πόσες μείνανε. Γιατί δεν είναι για όλες. Έχουν μείνει 49 για να το πάρετε δώρο. Θα τελειώσει ο χρόνος. Για δυναμώστε τη μουσική, παιδιά. Προλαβαίνετε 4 λεπτά. 46 τηλεθεάτριες θα πάρετε 3 δώρα σήμερα για αυτή την υπέροχη γιορτή της γυναίκας. 18-2-38 από όλη την Ελλάδα δωρεάν κλήση από την Κύπρο 77-78-77-87. 42 ακόμα προλαβαίνετε, 4 λεπτά έχετε. Το πάμε και στο σπίτι τους. 42 τηλεθεάτριες. Παιδιά, τελειώνει ο χρόνος και έχουν πάει στις 31, μου λέει, 37-31. Πάμε, παιδιά, τελειώνει ο χρόνος για τα δώρα. Δηλαδή κάνουμε σήμερα, Βιβί, μία κρέμα 24ωρη δώρο. Αχα. Την κρέμα με τη μαύρη ορχιδέα δώρο. Το σουτιέν τύπου Victoria Secret, το V1969 Secret. 250 ευρώ δώρο με τη δαντέλα, το καλή, μαύρο και το ροζάκι και όλα τα μεγέθη. Έλα. Και με την καλή ενίσχυση που κρατάει το στήθος. Με την καλή ενίσχυση που κρατάει το στήθος, τα μαθαίνω κι εγώ με τις ενισχύσεις παράλληλα. 27 τηλεθεάτριες. Δεν θα προλάβουν όλοι σήμερα, τι θα κάνω. Τώρα λένε εμείς τώρα τα social να πάρουμε το σουτιέν δώρο. Εάν δεν πάρεις τηλέφωνο, πώς θα το πάρεις. 25 μήνανε. Κορίτσια, πάρτε, σήμερα πληρώνει ο άντρας, οπότε... Ξυλώστε! Σας φέρνουμε όλο το πακέτο δώρο. Και το σύζυγο να πληρώνει. Έτσι. Έτσι πρέπει. Είμαι έτσι γυναίκα. Και την Έρση να πληρώνει. 18-2-38. Ξυλώσου. Δεν έχει. Δεν θα... Έχει, έχει το λαμόγιο. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Έλα, γιατί είναι 1, 2, 3, είναι στο γραφείο και είσαι και τα αποκαλυπτικά αύριο. Που αύριο έχουμε jackpot για 18.000.
18-2-38. Ποιος θα πάρει όλα αυτά τα δώρα? 10 πόσο έχουν μείνει? Δεν βλέπω κιόλας. 18 τηλεθεάτριες. 18 σε 2 λεπτά, παιδιά, τι θα γίνει? 2 λεπτά σου δίνω μόνο. Για 16 τηλεθεάτριες. Εντάξει, όλο αυτό να πάρεις, εδώ. Το κλέβεις το δώρο και φεύγεις. Κοιτάξτε το εδώ τι ωραίο που είναι. Φέρε και το λουλουδικό, σε παρακαλώ, που είναι εκεί στο πάνελ. Φέρε το λουλουδικό. 18-2-38, 1,5 λεπτό. Πόσες τηλεθεάτριες, 13 τηλεθεάτριες. Πραγματικά δίνουν αγώνα οι τηλεθεάτριες για να τα διεκδικήσουν και να τα πάρουν. Μα 4 δώρα, 2 κρέμες, ένα σωρός και ένα σουτιέν. Μα ένα σουτιέν καλό κάνει 40 ευρώ. Τι είπες? Ένα σουτιέν καλό, λέω, κάνει 40 ευρώ. Όχι επώνυμο. Και παραπάνω. Έρση, πώς επενδύεις για τα σουτιέν σου? Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο δώρο για τη γιορτή σήμερα της γυναίκας. 9 τηλεθεάτριες. Παιδιά, θα τελειώσει ο χρόνος. 9 τηλεθεάτριες. Όλα αυτά τα δώρα και το σουτιέν. Για να σας αλλάξουμε την εικόνα, δεν θα προλάβετε. Ελάτε σε πιο κοντινό, παιδιά, για τα προϊόντα. 5 τελευταίες τηλεθεάτριες. Δωρεάν στο 18-2-38. Για πάμε να προλάβουμε. 4 ακόμα προλαβαίνετε να αναβοσβήνει, γιατί δεν θα προλάβουν να πάρουν όλοι τα δώρα. 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, πλούσια δώρα. 2. 3 παίρνοντας μόνο το Insta-lifting, 23, 29 και 90. 3 τηλεθεάτριες, 20 δευτερόλεπτα. Τους τα κάνουμε όλα δώρο. Όλα δώρο. Τελειώνουν οι τηλεθεάτριες, παιδιά. Αυτό το κάνουμε σήμερα για τη γιορτή της γυναίκας. Για τη γιορτή της γυναίκας. Να δούμε την κάρτα με το σουκέν, το δώρο, για να δώσω άλλα 5 λεπτά για άλλες 50. Α, ωραία. 18-2-38, το υπέροχο σουκέν V1969 Secret. Και είναι και πολύ κομψό. Εννοείται και χειροποίητη τη δαντέλα και το ροζάκι και το βε επάνω. Και το φοράς με ένα σακάκι σε κλαμπ, όπως είπε ο Τζον πριν. Καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε για 50 ακόμα τελευταίες τηλεθεάτριες, 5 λεπτά. Όπου σήμερα έχουμε φέρει ασορτήτα το χρώμα από τα βαζάκια με το χρώμα από το σουκέν. Παιδί μου, εδώ παίρνεις. Αντί να πληρώνεις, θα σε πληρώνουμε τώρα. Περίμενε. Δωρεάν τηλέφωνο. 18-2-38. Τα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Και παίρνεις 2 κρέμες δώρο. Η μία κρέμα 300 ευρώ, η άλλη 580 ευρώ. Ο ροζ V1969 Versace με τη μαύρη ορχιδέα 300 ευρώ δώρο. Δώρο το σουτιέν V1969 Secret, το χειροποίητο για όλα τα μεγέθη 250 ευρώ. Η Λία σημειώνει τα λεφτά και πληρώνεις από 780 ευρώ με έκπτωση 97% στα 29,90 με το ΦΠΑ το προϊόν Insta Lifting. Δηλαδή παίρνεις 1, 2, 3, 4 δώρα. Πόσο είναι τα δώρα? Και 6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. 6 δεν είναι? Και όλα αυτά με ούτε 30 ευρώ, 29,90. Δηλαδή δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Έχουν έρθει, γιατί δεν έχεις πάρει τώρα όλα τα δώρα. 1.430 βγαίνουν. Χωρίς το ΦΠΑ. Ναι. 1.430 είναι το δώρο. Παιδιά, τελειώνουν οι τηλεθεάτριες. 34 σε 3 λεπτά, 18-2-38 από την Ελλάδα. 77-78-77-87 από την Κύπρο. Και πρέπει να τηλεφωνήσουν και να πάρουν 2, γιατί αν η μία μαμά έχει την κόρη που είναι από 16 μέχρι 36... 29 τηλεθεάτριες θα πάρουν τα δώρα, δεν θα προλάβουν, ε. Τι είπες, Λία? Ότι είναι για όλη την οικογένεια, γιατί αν μία γυναίκα έχει μεγάλο στήθος ή αν μία γυναίκα έχει μικρό στήθος ή αναλόγως τι ηλικίας είναι, είναι πάρα πολύ κομψό για όλες τις ηλικίες. Και για, για τις έφηβες που κάνουν γυμναστική και για τις μαμάδες. Τώρα οργανώνω εγώ να πάρουν τηλέφωνο από το γραφείο για να πάρω δώρο το σουτιέν στην Έρση.
και να τη βγάλω αύριο το πριν, το σημερινό σουτιέν και το αυριανό σουτιέν. 26 τηλεθεάτριες, μην αντιστέκεσαι. Το σου βάλει το ρουβά γιατί είναι τη ημέρα. Κάνε ένα βήμα κι εσύ. Γιατί είναι οικογενειακό αυτό το σουτιέν, έχεις δίκιο. Τι είναι? Οικογενειακό. Μπορεί να το φορέσει και η μαμά και η κόρη και η αδερφή. Ναι, αλλά για να μην έχουμε τσακωθεί. Το ρουβά βάλτε, μην αντιστέκεσαι. 2,5 λεπτά μην αντιστέκεστε για το δώρο. Κοιτάξτε εδώ δώρα. Δηλαδή με αυτή την εικόνα. Πες μου εσύ, Τζον, αν θα έπαιρνες να κάνεις δώρο στη φίλη στο σουτιέν. Και τις δύο κρέμες και το νερό και να κρατάγεις το insta lifting που θες. Σε πληροφορώ ότι εγώ έχω αγοράσει ήδη 5, γιατί μόνο από τη Χαλκίδα και από τη Λαμία που έχω μηνύματα από φίλες μου. Βάλτε το τραγούδι, καλέ. Θέλω το σουτιέν, θέλω το σουτιέν, θέλω το σουτιέν. Οπότε εγώ ήδη έχω παραγγείλει 5 για να ξεμπερδεύω. Παιδιά, τελειώνει ο χρόνος και δεν μου βάζουν για το τραγούδι να μην αντιστέκεσαι. Θα του στείλω MMS στην έρση σε φωτογραφία. 18-2-38. 18 τηλεθεάτριες έχουν. Πόσο? 18. Παιδιά, για πάρτε τηλέφωνο γιατί πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. 18-2-38 από την Ελλάδα. 77-78-77-87 από την Κύπρο. Δηλαδή πραγματικά, το βρήκαμε το τραγούδι. Αντιστέκεται. Μην αντιστέκεσαι, λέγεται. Εν τω μεταξύ, μη σου πω πόσο βρήκα. Το σουτιέν. Όχι, καλέ. Τη μαύρη ορχιδέα, πόσο είναι ένα γραμμάριο, παιδιά. 60 ευρώ. Πόσο? 60 ευρώ εδώ. Το γραμμάριο. Το συστατικό. Ναι, ένα γραμμάριο. Το πιο δισεύρετο λουλούδι. 60 ευρώ. Παιδιά, να δούμε και την κάρτα παράλληλα με το σουτιέν το δώρο. Κάντε ένα αλλαγή των πλάνων, Αργύρη. Τώρα μπήκε το μήνα τη τάκη στο τελευταίο λεπτό. Δυνατά. 2.38 το τελευταίο λεπτό, παιδιά. 8 τηλεθεάτριες έχουν απομείνει. Και να πούμε ότι μιλάμε για το έλαιο του λουλουδιού, Τι είπες? Ότι μιλάμε για το έλαιο του λουλουδιού, ναι. Έτσι. Για έλατε στα προϊόντα, γιατί είναι 50 δευτερόλεπτα. 6 τηλεθεάτριες. 40 δεύτερα. Θα φτιάξω ειδική κάρτα από αύριο. Έρση, φτιάξε ειδική κάρτα. Πόσο κάνουνε, πόσο το δίνουμε, πόσες τηλεθεάτριες έχουν μείνει. Βάλτε τα γραφικά να φτιάχνουν για να βλέπει ο κόσμος. 18-2-38 από την Ελλάδα, 77-88-87-87 από την Κύπρο. 4 τηλεθεάτριες δωρεάν ακόμα, χωρίς χρέος στο τηλεφώνημα. Τελειώνει. Βάλε και το σάκι παράλληλα. Δυνάμωσε το. Πάλι μία βραδιά, μα απόψε γλυκιά μου, θα σ' το πω καθαρά. Τέρμα πια τα παιχνίδια και οι αναβολές, αφού ξέρω πως και εσύ... Διαφημίσεις. Να δοκιμάσω το Victoria V1969 στην Έρση τώρα ένα λεπτό. Να τη το κάνω εγώ δώρο σήμερα για αυτό το τραβάω. Και επιστρέφουμε για να το φοράει καλύτερα. Διαφημίσεις. Το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μαλλιά μας και την τριχόπτωση που μας ταλαιπωρεί κάθε φθινόπωρο και άνοιξη. Έχουμε κοντά μας την κυρία Γιάννα Χατζηδάκη, τον κέντρο Fair Hair, που εδώ και 30 χρόνια ασχολείται με το θέμα αυτό. Ποια είναι η αγωγή που προτείνετε για την πιτηρίδα? Κυρίες και κύριοι, η πιτηρίδα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η χρήση τους είναι τόσο απλή, θα λούσετε τα μαλλιά σας, θα βάλετε τη λοσιόν με μασάζ. Και η φαγούρα αλλά και η πιτηρίδα υποχωρεί από την πρώτη κιόλας χρήση. Ποια είναι η αγωγή που προτείνετε για τη λιπαρότητα? Η λιπαρότητα και η σμιγματόρια είναι και η αιτία της τριχόπτωσης και της απώλειας των μαλλιών. Σαμπουάν και λοσιόν, αρκεί να λούσετε τα μαλλιά σας, στη συνέχεια να εφαρμόσετε τη λοσιόν με μασάζ και θα τα βρείτε στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Fair Hair, Αθήνα Θεσσαλονίκη και σε επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.
Πόνοι στις αρθρώσεις, οστεοπόρωση, αθλητική κόπωση, ατροφική μυής, μαλλιά που πέφτουν και εύθρα στα νύχια. Η λύση είναι Arthrocare, ο σύμμαχος της μεγαλύτερης ηλικίας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 18238 και αποκτήστε το θαυματουργό σιρόπι Arthrocare μόνο με 29,90 ευρώ και κερδίστε μόνο για σήμερα ένα μοναδικό δώρο, το gel Arthrocare. Το Arthrocare, χάρη στο μοναδικό συνδυασμό ευεργετικών συστατικών που περιέχει, είναι ένα πανίσχυρο συμπλήρωμα διατροφής με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και προληπτική δράση στην οστεοπόρωση, την οστεοπενία και την οστεοαρθρίτιδα, στις φλεγμονές, την αιανική ακμή και την καλύτερη λίπαση των χόνδρων, στο οξυδωτικό στρες και τα νύχια που σπάνε. Το κολαγόνο τύπου 2 μαζί με υδρολυμένο κολαγόνο σε συνδυασμό με το φυσικό αντιφλεγμονώδες MSM και με την προσθήκη γλουκοζαμίνης, χονδροϊτίνης και συμπλέγματος βιταμινών περιέχουν όλα τα πολύτιμα συστατικά που ο οργανισμός μας χρειάζεται στις μεγαλύτερες ηλικίες και σε περιπτώσεις έντονης άθλησης. Arthrocare. Μια πανίσχυρη φόρμουλα με μοναδικό συνδυασμό συστατικών που βοηθάει να έχετε καλή ποιότητα ζωής. Το Arthrocare μειώνει τους αθλητικούς πόνους, επιταχύνει την ανάρρωση από τραυματισμούς, ενισχύει το ανοσοποιητικό, επιταχύνει την αναγέννηση των συνδέσμων, ενισχύει την κερατίνη σε μαλλιά και νύχια, βοηθάει στο ίδημα και τις φλεγμονές, δυναμώνει τους μυς και τους στένοντες. Αποκτήστε σήμερα ένα πολύτιμο σύμμαχο υγείας. Το σιρόπι Arthrocare μόνο με 29,90. Και αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 18238, θα σας κάνουμε δώρο το gel Arthrocare. Arthrocare gel για άμεση ανακουφιστική δράση στον πόνο και τη φλεγμονή. Με άρνικα, MSN και μενθόλη. Η άρνικα έχει αξιοσημείωτη δράση στους μυϊκούς αλλά και αρθρητικούς πόνους, αλλά και στους μόλπες και τα διαστρέμματα. Το MSM είναι ένα φυσικό αντιφλεγμονώδες και η μενθόλη όταν συνδυαστούν μεταξύ τους. Η διαχρονική αθλητρία Μάγδα Ροηλίδου έχει έναν εντυπωσιακό αριθμό διεθνών ρεκόρ στην άρση βαρών Masters και της ρήψης. Προπονείται καθημερινά και αντιμετώπισε την καταπώνηση στο σώμα της μόνο με το Arthrocare. Έχω το παγκόσμιο ρεκόρ Masters στην άρση βαρών. Πώς τα καταφέρνω? Με το σιρόπι και το gel Arthrocare. Πριν τα γνωρίσω, υπέφερα από πόνους και τραυματισμούς. Σήμερα νιώθω το σώμα μου δυνατό και ευκίνητο, όπως μιας νέας γυναίκας. Σηκώνω βάρη, ρίχνω και τρέχω 3 χιλιόμετρα. Και οι οστικές μου μετρήσεις, γυναίκας 35 ετών. Η Σμαρό έχει αθλητικούς πόνους, ήπια οστεοπόρωση και μυς αδύναμους. Δεν γυμνάζεται και νόμιζε ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να ζει με περιορισμούς. Το σιρόπι και το gel Arthrocare με βοήθησαν πάρα πολύ στην οστεοπόρωση και στους πόνους της αρθρώσης. Ήμουν επιφυλακτική, είναι αλήθεια, γιατί στο παρελθόν είχα δοκιμάσει προϊόντα κολαγόνου, χωρίς αποτελέσματα όμως. Αλλά το Arthrocare με το ειδικού τύπου αποτελεσματικό κολαγόνο που περιέχει, σε συνδυασμό δε με τα υπόλοιπα συστατικά του, πέτυχε ένα μικρό θαύμα. Ναι, κινούμαι ευκολότερα. Και ναι, έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αποκτήστε σήμερα ένα πολύτιμο σύμμαχο υγείας. Το σιρόπι Arthrocare μόνο με 29,90. Και αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 18238, θα σας κάνουμε δώρο το gel Arthrocare. Γυναίκες, κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε τα προϊόντα τα οποία φέραμε για σας ειδικά για αυτή την ημέρα. Να υπενθυμίσω ότι τη Δευτέρα, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, θα είμαστε ζωντανά κοντά σας εδώ στις 2 και 4. Θα έχουμε παρέα μας κορυφαία και κορυφαίο Έλληνα και Ελληνίδα σεφ, οι οποίοι
και ο οποίος θα φτιάξουν υπέροχα σαρακοστιανά φαγητά και θα έχουμε και πολύ ωραία μουσική. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, που θα είναι live στην τηλεόραση. Δεν θα είναι μαγνητοσκοπημένο ούτε σε επανάληψη. Θα βάλω και το ρολόι να πέφτει ακριβώς. Εδώ θα είμαστε λοιπόν τη Δευτέρα, ανήμερα της καθαράς Δευτέρας. Και μιας και μιλάμε τώρα για φαγητό, πριν αρχίσει η νηστεία, να πάμε να δούμε το αγαπημένο reality, Λία, μαγειρικής. Ίντριγκας. Πού σου ανοίγει τη γεύση. Ψηφομαχίας, πισόπλα των μαχαιριών. Αλλά και πάνω απ' όλα προάγουνε, επειδή δεν ξέρω αν το έβλεπες. Όχι, δεν το μαγειρέψανε είδα. Και μέσα στο Ζάπιο. Όχι, δεν το είδα, μόνο. Προάγουν το πολιτισμό. Βέβαια, μαγειρέψανε, παίζανε κυνηγητό και για τα ερωτικά αυτά. Τα είχαμε πει εδώ. Δεν είναι μαγειρική αυτό. Το κάνουν το Ζάπιο καινούργιο. Φάγανε οι πρέσβεις εκεί. Καταλαβαίνεις. Τι θυμάσαι όλες τις λεπτομέρειες, μην ξεπερνάς. Μήπως αυτό προσγειώθηκε αεροπλάνο στο Ελευθέριος από άλλη χώρα για να πλάνε για να φύγουν οι πρέσβεις για να είναι και καλή για την Ελλάδα. Μπορεί, έχει αεροπορικό. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Από εδώ, οι πρέσβεις που είναι από τις άλλες χώρες και είναι εδώ. Είχαν προσκληθεί οι δύο ομάδες, η μπλε και η κόκκινη, διαγωνίστησαν. Και είναι τώρα... η Power Ranger. Η Power Ranger είναι ή η Thundercats. Α, η Thundercats δεν είχαν ομάδα. Γιατί σου είπε κανείς ότι έχω αμνησία. Όχι, νομίζω ότι είσαι πολύ μικρότερο μαζί μου. Δηλαδή, λέω, αυτά ήταν στη δικιά μου τη γενιά. Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου. Θέλω να πεις ότι ξεχνάω. Πάρτε στο σπίτι σου να σου πει και του χρόνου. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ήρθε η καμπάνα, ποιος κέρδισε και ποιος όχι. Και γιατί κέρδισαν οι κόκκινοι και έχασαν οι μπλε. Και όταν χάνει μία ομάδα, τι γίνεται. Της τρελής. Ακριβώς. Ο ένας ρίχνει. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, ναι. Ακριβώς, γιατί το να έχουμε επιτυχία, ξέρετε, όλοι είναι οι πατέρες της επιτυχίας. Της αποτυχίας όμως, ο αρχηγός έδινε τα μέλη. Τα μέλη έδιναν τον αρχηγό ότι, δεν τους, ότι τους αγνοούσε. Έγινε ένας χαμός. Εκτός από την Ίδρυκα, φαγητό φτιάξανε. Φτιάξανε στην ασυλία. Επειδή η μπλε ομάδα μπήκε στη σέντρα, καταλαβαίνεις ότι όταν χάνει μια ομάδα θα πρέπει να διαγωνιστεί για να δούμε ποιος θα παραμείνει εκεί μέσα. Κάναν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, βγάλανε σασίμι. Το σασίμι, παιδιά, είναι ένα φιλέτο από το Σολωμό. Μέσα σε 10 λεπτά. Στην ιαπωνική κουζίνα. Ακριβώς. Που συνηθίζεται να μαγειρεύεται το συγκεκριμένο πράγμα. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι και το πιο νόστιμο. Δεν είναι και το πιο νόστιμο. Είναι έτσι ουσιαστικά αντικείμενο του Σωτήρη Κοντιζά, ο οποίος έλειπε. Και ανάρρωστο. Το είπαν αυτό οι κριτές στην αρχή. Περαστικά. Ναι, είπαν ότι έλειπε Λάψε και τώρα. Του δώσανε ρεπό. κάνανε μια δοκιμασία σε 10 λεπτά να βγάλουν σούσι, να ψήσουν ένα σολομό και να βγάλουν σασίμι. Και πάμε να δούμε ή μάλλον ναι, να το δούμε. Ναι, και μπορείς να το θεωρήσεις και ως σαρακοστιανό αυτό το γεύμα. Σωστό. Βεβαίως. Επιτρέπεται εξάλλου το ψάρι. Ελπίζω να κάνετε όλη η νηστεία 40 μέρες, έτσι. Θα σας ελέγξω. Θα πάμε. Όπως παρατηρήσατε, ο Σωτήρης σήμερα δεν είναι μαζί μας. Έχει αρρωστήσει. Οπότε ο Λεωνίδας και εγώ αποφασίσαμε να δώσουμε ένα ρεπό να ξεκουραστεί το ανθρώπινο. Αντιλήφθηκα κάποιες. Ότι με αγνοούσαν αρκετά άτομα από την ομάδα μου, από τον πίνακα κιόλας. Δηλαδή, έδωσες εντολές οι οποίες δεν εκτελέστηκαν με τον τρόπο που τις έδωσες. Δεν περίμενα ο Γιάσης να φάει 2 ώρες μέσα στο νερό για να τυλίξει 4 καραμέλες. Εγώ προσωπικά μπορώ να το κάνω σε 1/4. Δεν περίμενα ότι η Μαρία θα καθαρίσει, ας πούμε, 34 γαρίδες σε 1,5 ώρα. Για τη σάλτσα δεν ακούω να λες κάτι όμως. Δεν θα σου έρθει όλα θα τα πω. Να, εμένα θα με επιτρέψετε να πάρω θέση μαγειρικά. Όταν πέρασα Μαρία από τον πάγκο, είχαμε 2 ώρες. Μου έκανε εντύπωση όντως που είχαμε 36 γαρίδες και στο τέλος τρέχαμε πανικόβλητοι να πανάρουμε άλλες 4. Θα μου επιτρέψετε να σας πω πρόχειρα. Δεν είδα άμα τις καθαρίσατε και καλά και λέω ότι χρειαστήκαμε 2 ώρες για να κάνουμε 34 γαρίδες. Ενώ κάναμε 6 στο τέλος, 4-6. 6 σε ένα λεπτό. 6 σε ένα λεπτό. Έξι τι, μισές καθαρισμένες από εκεί και δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, μπράβο της. Μπράβο, κάναμε 6 γαρίδες παραπάνω, χωρίς σάλτσα. Σίγουρα υπάρχει ένας νικητής, στη διαδικασία τη γνωρίζουν όλοι. Η νικήτρια ομάδα σήμερα θα πάει μια βόλτα για να ξεκουραστεί. Για την μπλε ομάδα συγκέντρωσε 8 ψήφους. Για την κόκκινη ομάδα 17. Ξεκάθαρο το αποτέλεσμα. Υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Κερδίσαμε. Κερδίσατε, ναι. Χριστό. Χριστάρα, πας βόλτα. Πας βόλτα σήμερα. Πάμε βόλτα. Πάμε να σηκώσουμε όλοι τον Χριστό. Έλα. Άντε, γεια. Και σίγουρα ένα άντε, γεια.
Για την ηττημένη ομάδα ακολουθεί η δοκιμασία ασυλίας. Εκεί κάποιος θα καταφέρει να προστατεύσει τον εαυτό του, δεν θα μπορεί να ψηφιστεί και μετά έπεται η ψηφοφορία. Η πιο δύσκολη διαδικασία, νομίζω, της εβδομάδας. Από εκεί θα προκύψουν οι προτινόμενοι για αποχώρηση. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για κάποια άτομα μέσα στην ομάδα που δεν στηρίξανε την ομαδική, όχι τον αρχηγό. Την ομαδική είναι τελείως διαφορετικό το ένα με το άλλο. Ότι δεν στηρίξανε ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό με ενόχλησε περισσότερο. Λόγω σου ότι είπα συμφωνεί σε νικητές. Αν πιστεύει ότι κάποιος έχω λάθος, το είπαν και δύο άνθρωποι εκεί πέρα. Φίλε, άλλο να λες ότι είχαμε κακή επίδοση και άλλο ότι σε αγνοήσαμε. Εγώ δεν σε αγνοήσα. Εγώ αυτό βιβλίο. Άλλο να μου έλεγες ότι είχα κακή επίδοση. Όχι, αν σε έγραφα. Εσύ με αγνοήσεις, ρε φίλε, να σου το πω και έτσι. Ήξερες ότι δεν είχαμε πάγκο και ψάχναμε πάγκο πόση ώρα. Μου το είπες εμένα. Ήρθες και μου είπες δεν έχουμε πάγκο. Εμένα. Δεν ήρθα να το πω σε σένα γιατί εκείνη την ώρα πίσω στα χτένια. Φώναξα σε όλους, ρε φίλε. Άρα πώς αγνοήσεις. Ήρθες να πάρεις πάγκο. Σου είπα δεν έχουμε. Συνέχεια οι ομαδικές υπάρχουν άτομα που δεν αναλαμβάνουν ευθύνες ή δεν έχουν τα guts να πούνε ότι παίρνω ένα πιάτο μόνος μου και απλά κάθονται πίσω από τα πιάτα και κόβουν πατάτες και κρεμμύδια. Είδες να κρυφτώ από κάπου. Λέμε ρε φίλε ότι είναι υπερβολικός ο χρόνος για τρεις εσπαλωτίνες δύο ώρες. Ναι. Στο λένε και οι ίδιοι άνθρωποι. Ναι. Και ακόμα δικαιολογήσα και σε αυτούς. Όχι. Είπα ότι έχασα χρόνο, αλλά αυτό που λες ότι σε αγνοούσα ήταν. Δεν ξέρω. Ζαχίρ μου, είδε. Μιλάω με το πάνω. Μιλάω με το πάνω. Εγώ δεν ζαχαρούσα. Τι πήγε να πατάρει μια χαρτιά και κάνει τρία λεπτά, ρε φίλε. Τρία λεπτά γιατί έπρεπε να σου δείξω το σωστό. Έπρεπε να σου δείξω το σωστό. Άλλο πώ το κάνω. Μου λέει πώ είναι έτσι αυτό. Το σωστό. Ήταν σωστό αυτό που μου έδειξε. Δεν ήταν σωστό. Ήταν σωστό το πανάρισμα τη χαρίδα. Σωστό ήταν. Τέλο πάντων. Τι εννοεί με αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ότι ρε φίλε, ήρθες να μου δείξεις κάτι και μου λες ότι σε αγνώ. Αυτό εμένα με εξοργίζει. Πες μου ότι έχεις κακή απόδοση, ρε φίλε. Μην μου λες ότι σε αγνώ. Δεν ξέρω αν αυτά που λες. Έχει μεγάλη διαφορά, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν αυτά που λες τα σκέφτεσαι. Εσύ δεν ξέρω αν τα σκέφτεσαι. Δεν βγάζουν νόημα αυτά που λες. Ήρθα να σου δείξω εγώ τη γαρίδα και το φέρνεις ως παράδειγμα ότι σε αγνώ. Εγώ ήρθα να σου δείξω τη γαρίδα. Ναι, ρε φίλε μου, έρχεσαι. Τι εννοείς, ότι θα σου έγινε τη γαρίδα και θα κοίταζε άλλο, αφού πήγαινε σε άλλο level μετά αγνώση. Έρχεσαι, μου δείχνεις τη γαρίδα, έτσι. Έρχεσαι, μου δείχνεις τη γαρίδα. Τέλος πάντων, Μαρία, για τη σάλτσα. Για να τελειώνει η συζήτηση, η δουλειά που έκανε σε δύο ώρες εμένα είναι μισή ώρα δικιά μου. Εντάξει, και του Τάσου και τη Σπυριδούλα. Α την έκανε εσύ. Αυτό σου λέω. Έπρεπε να το κάνω εγώ και τελειώνει και εσύ. Ναι, αυτό να τελειώνουμε. Στο λέει ένα άνθρωπο, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, έξι. Τα έκανε σε μισή ώρα τι γαρίδε. Και δεν το δέχεσαι. Τα έκανε σε μισή ώρα τι γαρίδε. Σε μισή ώρα τι έκανε. Δεν τι έκανε, ρε φίλε, σε μισή ώρα. Τι έκανε. Ούτε το λέμε έξι άνθρωποι και επιμένει. Δεν σου πω, Μαρία. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία να σου εξηγήσω παραπάνω. Ένα άνθρωπο, άμα κοιμάται, εγώ προσπαθώ να τον ξυπνήσω. Άμα δεν ξυπνάει, θα τον σκεπάσω για να συνεχίσει τον ύπνο του. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα. Είναι Σολομός Γύρος. Το έκανες με αγάπη. Ναι, το έκανα με αγάπη. Με μαχαίρι ή με ματσακόνι. Με μαχαίρι. Α. Το μαχαίρι από τη λάμπη ή από την ανάποδη. Από την κανονική. Α. Και μετά σου έπεσε κάτω και το σήκωσες. Και γιατί όχι. Δεν. Ε. Το έκανα έτσι, μετά έτσι. Κάτι πήγε στραβά. Εντάξει, το μαχαίρι το καταλαβαίνω, αλλά γιατί δεν τα έβαλες έτσι όμορφα να το δούμε και τα πέταξες λες και είναι σνίτσερ. Εσύ έρθει 10 λεπτά. 10 λεπτά. Ας μας Πανούλη, 10 λεπτά. Για χαρά ήταν τα 10 λεπτά. Εντάξει. Άκου τώρα τον παλιό, Πανούλη, άκου τον παλιό τώρα. Ναι. Η Σπυριδούλα okay, πήρε το πιο λεπτό της φιλέτο. Για να γίνει γρήγορα. Σου λέει, κάτσε να πάρω το λεπτό το φιλέτο, να όχι, κερδίσω λίγο. Όχι, πήρα το πιο όμορφο φιλέτο μου. Πέτσα είναι μια χαρά. Decent. Ναι, λίγο περισσότερη αγάπη έπαιρνε εκεί. Ναι. Λίγο περισσότερη αγάπη έπαιρνε. Την κράτησα για εσάς, να τη δώσω σε εσάς όταν έρθετε. Άμα βάλω όλη την αγάπη όμως στο πιάτο μου για εσάς, τι θα μείνει. Όπα. Ό,τι τι. Δεν προλαβες. Δεν προλαβάς. Έφεκανα τρεις λάθος κινήσεις και αυτό με κόστησε να μην προλάβω να το βάλω στο πιάτο. Τους είπαμε να μην τις κάνει τις άκρες. Τα σούσια. Ναι. Αλλά θα ρωτήσω το Σωτήρι αν είναι σωστό αυτό. Όχι, μην αφώνεσαι. Δεν είναι εδώ σήμερα. Καμάρια μου, ελάτε μπροστά. Πάω μπροστά και από τα σχόλια που έχω ακούσει είμαι σίγουρη ότι θα πάρω την ασυλία. Απλά περιμένω να μου το πούνε. Λοιπόν, έχουμε τρεις προσπάθειες. Τη μία Ζαχίρ, τη δική σου δεν μπορούμε να τη λάβουμε. Ναι, εννοείται. Ναι, οπότε. Φυσικά. Πάνος, Σπυριδούλα είναι οι δύο που έχουν απομείνει. Ζαχίρ, μπορείς να πας πάνω στον εξώστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Την ασυλία την είχα ανάγκη πάρα πολύ. Και τώρα που αυτό που με αγχώνει ότι θα είμαι στον τάκο. Την τελευταία φορά που ήσουν σε δοκιμασία ασυλίας που πέταγες κάτι αυγά πάνω στον Κοντιζά, θυμάσαι πού κατέληξες μετά. Ποια ήταν η κατάληξη μετά από εκεί.
Πώς δεν θυμάμαι. Τάκο. Πήγα σε ψηφοφορία, ψηφίστηκα και πήγα σε δοκιμασία αποχώρησης με τον Αλέξανδρο. Αύριο δεν θα χρειαστεί. Είσαι αυτή που κερδίζει στην ασυλία. Παίρνει τη λευκή ποδιά για αύριο. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμά μου. Πήγε πάρα πολύ ωραία για μένα και η διαδικασία. Έχω ξαναπεί ότι αυτή τη ασυλία και τη προηγούμενη τη λάτρεψα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίες διαδικασίες. Πάρα πολύ ωραίες οι διαδικασίες, Βιβί. Θέλω σε παρακαλώ, από ό,τι καταλαβαίνεις από αυτή την υπέροχη μαγειρική, την οποία είδαμε, η οποία βεβαίως ταιριάζει στα Σαρακοθιά νέα που έρχονται για την νηστεία από Δευτέρα. Εμένα από όλο αυτό το βίντεο, γιατί δεν το είχα δει πριν, μου έμεινε αυτό με τη γαρίδα. Τι πρόβλημα κάνει με τη γαρίδα, δεν έχω καταλάβει. Δεν μου είπες πώς να καθαρίσω τη γαρίδα, πώς να γίνει η γαρίδα. Σε πόση ώρα την κάνεις τη γαρίδα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν και. Δεν ξέρω πόση ώρα ήταν στην πραγματικότητα αυτό το θέμα με τη γαρίδα. Μπορεί να ήταν και 20 λεπτά. Το είδε κανείς. Ήταν τρεις ώρες βλέπαμε πώς γιατί δεν καθάρισαν γρήγορα τις γαρίδες και αν έλειπε ο πάγκος από εκεί. Παιδιά, όταν γυρνάει ο κριτής και λέει ότι θέλει μία μισή ώρα για 35 γαρίδες, αν ο ίδιος δούλευε σε ψαροταβέρνα τη Δευτέρα, παιδιά, δεν θα τρώγε κανείς μας. Θέλει συνολικά 25 λεπτά. Πες μου πόση ώρα κάνεις τη γαρίδα, Κατερίνα. Εγώ, όπως σου έχω εξηγήσει, δεν τα αγγίζω αυτά, ούτε από μακριά. Ναι. Λάθος αλλά... σου, μεγάλο. Σωστό. Ωμέγα 3, πάμε. Αλλά δεν θέλει, νομίζω. Δεν είναι και επιστήμη τώρα να καθαρίσεις μια γαρίδα. Αν είναι δυνατόν. Σε πόση ώρα θα ψήσεις τη γαρίδα? Δεν θέλει 2-3 γυρίσματάκια και είναι εντάξει. Παιδιά, σε 3,5 λεπτά. Το θέμα είναι άλλο. Ότι τείνουν να γίνουν κουραστικοί και γραφικοί. 3,5 λεπτά είναι η γαρίδα. Και άλλα 4 λεπτά η σάλτσα. Μαξ. Και μάλιστα φτιάχνει τη σάλτσα, χώνεις μετά την ψητή γαρίδα μέσα στη σάλτσα, το κάνεις ακριβώς για γύρω στα 15-20 max δευτερόλεπτα και το σερβίρεις. Γι' αυτό και ο Μένιος τη Δευτέρα εδώ θα μας έχει να μας μαγειρέψουν, γιατί προκοπή από το MasterChef δεν βλέπουμε. Καμιά ψαρόσουπα σας βλέπω τη Δευτέρα. Εγώ είμαι αλλεργική, θα από μακριά θα είμαι. Α, άρεσε δεν τρως και σαρακοστιανά. Όχι, διπλή μερίδα. Μόνο λαγάνα και χαλβά. Εντάξει. Θα φέρουμε λαγάνες. Φτηνά τη βγάζει μαζί μου. Εντάξει, οικονομικά. Έρση μόνο λαγάνες, σε παρακαλώ, τη Δευτέρα. Και χαλβά. Και χαλβά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπαμε το reality της σύντριγκας και όχι της μαγειρικής. Και πάμε σε ένα ωραίο τριήμερο, Κατερίνα. Βέβαια. Στο Μάκη Παντζόπουλο, στο αεροδρόμιο με την κόρη, τη μικρή κόρη της Ελένης Βενεγάκη. Ένα ταξίδι εξπρες. Πραγματικά ένα ταξίδι εξπρες, γιατί η αγαπημένη παρουσιάστρια όλων την καθαρά Δευτέρα θα είναι στο πόστο της κανονικότατα. Έτσι λοιπόν όταν... live ή μαγνητοσκοπημένη. Live. Ναι. Γιατί όταν ρίξουν τίτλους τέλους στην εκπομπή, θα πάνε οικογενειακά όλοι μαζί για φαγητό. Το είπε στην Αργυρό Μπαρμπαρίγου την ώρα της μαγειρικής ότι έχει αποφασίσει με το σύζυγό της και τα παιδιά να περάσουν έτσι την καθαρά Δευτέρα τους. Ο φωτογραφικός όμως φακός του GossipTV.gr. Τους κατέγραψε κανονικότατα στο αεροδρόμιο. Πού πάνε, έχουμε μάθει? Δεν έχουμε μάθει, γιατί και οι ίδιοι δεν ήξεραν, καθώς ο Μάκης Παντζόπουλος έψαχνε την πτήση του. Έψαχνε την πτήση του? Ναι. Δεν ήξερε πού θα ταξιδέψει? Ή απλά πήγε στο αεροδρόμιο για καφέ και λέει, έψαχναν μάλιστα την ώρα της πτήσης τους, δηλαδή δεν είχαν κάνει τσεκίν νωρίτερα, δεν το γνωρίζουν, είναι τόσο εύκολα πια μετά που υπάρχουν στα κινητά μας. Μάλιστα. Και από το ένα, να τους ευχηθούμε καλά να περάσουν οι άνθρωποι αυτό το τριήμερο. Όπου και αν πάνε. Και από το ένα ταξίδι στο άλλο να πάμε σε μια συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε χθες το βράδυ στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Δόμνα Κουντούρη Λία. Τη θυμάστε, ήταν, την είχαμε η πρώην παίκτρια του Fame Story. Στο Fame Story το 2011 με την υπέροχη φωνή. Έδωσε μια συγκλονιστική φωνή, η Δόμνα Κουντούρη. Πολύ ωραία φωνή. Έδωσε μια συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The Tonight και αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που είχε, τις τάσεις μανιοκατάθλιψης, αλλά και πώς η ίδια αποφάσισε μετά από 8 ολόκληρα χρόνια να το εξομολογηθεί στο κοινό για να βοηθήσει. Έχει σημασία να μπορείς με την δύναμη της δημοσιότητας, πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στις μέρες μας και ιδιαίτερα τα ίδια συμπτώματα που είναι πολλά, να τα μεταδίδεις και πώς μπορείς να γλιτώσεις. Γιατί έχουμε δει ότι άνθρωποι δεν έχουν βγει όλοι νικητές από τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε δει ανθρώπινες ζωές να χάνονται. Σωστό. Και αν παρατηρήσετε, είναι σχεδόν μεταμορφωμένοι. Πάμε να το δούμε. Εντάξει, πρώτα απ' όλα το έκανα για μένα. Πρώτα απ' όλα το έκανα για μένα γιατί εξαφανίστηκα. Ένα χρονικό διάστημα. Υπήρχε ενδιαφέρον από ανθρώπους και ευχαριστώ πάρα πολύ για το τι έγινα και τι έκανα. Και ήθελα να εξηγήσω κάποια πράγματα και περαιτέρω να βοηθήσω αν μπορώ να καταλάβει ο κόσμος
τι είναι διπολική διαταραχή, γιατί είναι μια ασθένεια η οποία δεν μπορεί να διαγνωστεί πολύ εύκολα. Μπορεί να έχεις δείγματα, αλλά αυτά να μην είναι ισχυρά, ούτως ώστε να το καταλάβεις. Και μπορεί να βασανίζεις σε χρόνια από μανιοκατάθλιψη και να μην, και να μην τα αντιμετωπίζεις, που είναι αντιμετωπίσιμο. Είναι κάτι που αντιμετωπίζεται. Αν τα πάρω τα πράγματα από την αρχή, από το Fame Story 3 που έγινε, ποια χρονολογία? Το 4-5. Το 2004-5, μέχρι το 2011 που υπάρχει διάγνωση πλέον για διπολική διαταραχή δική σου. Αυτά τα 6 χρόνια σε βλέπουμε να τραγουδάς, να κάνεις διάφορες εμφανίσεις. Ναι, δόξα τον Θεό, έκανα πολύ ωραίες συνεργασίες με τον Χρήστο Νικολόπουλο, με τον Γιάννη τον Πάριο, με τον Δημήτρη τον Μπάση, με πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες. Δισκογράφησα, είχα πολλές ευκαιρίες μετά το Fame και ευχαριστώ τον Αντένα γι' αυτό. Όχι τυχαία, γιατί έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ, πάρα ευχαριστώ. Πολύ και το ξέρεις και εσύ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί κάποια στιγμή λόγω της φαρμακευτικής αγωγής, επειδή πήρες φάρμακα, έχω ακούσει για πολλές φορές φωνές που να αλλοιώνονται από τα πολλά φάρμακα. Έχει συμβεί δηλαδή, αλλά σε σένα δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν μου συνέβη αυτό. Εγώ από τα φάρμακα πήρα κιλά. Πήρες κιλά. Πήρα κιλά. Θα φτάσουμε και στα φάρμακα. Που είναι πολύ σύνηθες αυτό. Πολύ σύνηθες. Το 2011 πώς αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να πας στο γιατρό ή τι συμβαίνει και υπάρχει αυτή η διάγνωση? Ότι τώρα... Είχα μανιακό επεισόδιο. Δηλαδή? Δηλαδή, ξέφυγα εντελώς. Έχασα τη λογική μου. Έσπασες κάτι, είχες νεύρα? Δεν έσπασα κάτι. Είχα μια επεδιέγερση. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να μείνω σταθερά σε ένα σημείο. Ήθελα να περπατάω συνέχεια. Περπατούσα σε όλη την Αθήνα ξυπόλυτη. Και ήταν η απόλυτη υπερδιέγερση. Δηλαδή, λες και όλα λειτουργούσαν στο maximum. Που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Είχαμε δείγματα από το παρελθόν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά? Γενικότερα ήμουνα σε υπομανίες στο παρελθόν. Δηλαδή μετά που κατάλαβα τι γίνεται και αναλογίστηκα το παρελθόν μου, ήμουνα άνθρωπος που ήμουνα λίγο πριν τη μανία. Ήμουνα υπομανιακή. Συγκλονιστική. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να... Μεταμόρφωση. Βλέποντας αυτή την εικόνα, σοκάρεσαι. Είναι σαν να είναι μια άλλη γυναίκα, βέβαια πολύ συνειδητοποιημένη και πολύ πιο ήρεμη από ό,τι την θυμόμαστε στο Fame Story. Αυτό που είχαμε δει τότε, αν θυμάστε, ήταν μια γυναίκα που ήταν μέσα στο παράπονο. Συνεχώς ήταν μέσα στο παράπονο και σε μια κατήφια. Αυτό το εξήγησε και επιστημονικά το είπε υπομανία. Να το πούμε ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται που έχει μορφές υπομανίας, αισθάνεται συνέχεια σαν να τον καταδιώκουν, αισθάνεται κατάθλιψη. Δεν μπούμε σε τόσες ερμηνείες του ιατρικού θέματος, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα έχει σημασία. Σωστό. Μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ήρεμη. Φαίνεται ήρεμη, συνειδητοποιημένη και έκανε αυτό που είπες, ότι το βήμα, όταν έχουμε ένα δημόσιο βήμα και είμαστε άνθρωποι που μας αναγνωρίζει ο κόσμος, είναι καλό να μιλάμε για προβλήματα, γιατί κάποιοι μπορεί να υποφέρουν και να μην έχουν το θάρρος και το στέμος να τα πούνε. Και αυτή η εικόνα την οποία είδαμε τώρα, η οποία πραγματικά είναι σοκαριστική και βρίσκει τη δύναμη μετά από μια... Γιατί όταν ήταν στο Fame Story, η εικόνα της θυμίζει μια ξένη τραγουδίστρια με ξένα πρότυπα εξωτερικής εμφάνισης και η εικόνα η σημερινή είναι σοκαριστική από τη βίωση η γυναίκα αυτή. Εγώ όταν την είδα δεν κατάλαβα αμέσως ποια είναι. Μετά είδα τα πλάνα δίπλα που είδα ότι ήταν η ξανθιά κοπέλα το Fame Story και σου λέω, θυμάσαι τότε που τρώγαμε? Έπαθα σοκ. Δηλαδή είναι τεράστια αλλαγή. Να την βλέπουμε εδώ, έντονα, καμία μάτια, σχέση. Χαρακτηριστικά. Δηλαδή αν την έβλεπες στο μετά, όχι στο πριν που βλέπουμε τώρα, δεν υπήρχε περίπτωση να καταλάβεις ότι είναι αυτή η κοπέλα. Αλλά είναι καλό που κατάλαβε ότι χρειάζεται βοήθεια και πήγε και... Γιατί είναι καλό αν καταλαβαίνουμε ότι κάπως νιώθουμε, εννοείται να ζητάμε βοήθεια. Δεν είναι κακό, ούτε είναι ντροπή, εδώ, ούτε τίποτα. Την εικόνα. Είναι τεράστια η μεταμόρφωσή της. Κατερίνα. Εμένα με χαροποίησε το γεγονός αυτό, το ότι δεν το θεωρεί και εκείνη ταμπού, αλλά βγήκε να μιλήσει απενεχοποιημένα, ούτως ώστε να κινήσει και άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα, να πάνε στους ειδικούς, να μιλήσουν σε ένα δικό τους άνθρωπο, ώστε κάποια στιγμή, αν δεν θα εξαλειφθεί ποτέ αυτό, αλλά να δοθεί ένα μικρό τέλος σε όλη αυτή την κατάσταση. Και πρέπει να μιλάμε όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, ακόμα και αν ένας άνθρωπος, ο πρωταγωνιστής τέτοιων ιστοριών, δεν θέλει να το πει, αν εμείς έχουμε ανοιχτά μάτια και αυτιά, να το λέμε, να το συζητάμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Τζον, νομίζω ότι το ηθικό δίδαγμα της Δόμνας Κουντούρη είναι κάτι το οποίο περνάει προς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα και δείχνει και το μεγαλείο της ψυχής της για να το κάνει.
δείχνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί αν θυμάσαι, ήμασταν και ίδιο στον Αντένα όταν ήταν η Δόμνα. Έτσι. Ήταν τότε πολύ τζόρα, συνέχεια με στα νεύρα, στη Χέβεν είχαν πρόβλημα πώς να την διαχειριστούν ενώ την θέλανε. Και μετά μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί ήμασταν χρόνια φίλοι, μιλάγαμε κάπου στο Facebook. Μετά εξαφανίστηκε όταν άλλαξε τη φωτογραφία της στο Facebook. Που... Απότομα έγινε. Έγινε πάρα πολύ απότομα και μάλιστα την είχα σβήσει από το Facebook. Δεν κατάλαβα, λέω, μάλλον θα είναι άλλο άτομο πλέον που έχει πάρει το προφίλ αυτό. Και της μίλησα και της λέω, τι είναι, είσαι εσύ, μου λέει, ναι, εγώ είμαι. Αλλά δίνει και ο προπαντός σημερινή ημέρα που είναι, δίνει από τα πιο θετικά παραδείγματα. Ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει ντροπή ούτε για την κατάθλιψη, ούτε να έχει το λεγόμενο body shaming, να ντρέπεται για το σώμα της. Γιατί η γυναίκα είναι όμορφη σε όποια μορφή και να είναι. Πάρα πολλά πρότυπα τα οποία μεταφέρονται ότι πρέπει να είναι λεπτή, να έχει αυτές τις αναλογίες. Είναι πράγματα που έχουν οδηγήσει πολλές γυναίκες στο θάνατο. Εννοείται. Τα πρότυπα της νευρικής ανορεξίας. Που έχουμε και άλλο παράδειγμα, τη συγχωρεμένη την Ανάτη Καραγιάννη που δουλεύαμε πάλι μαζί της, αν θυμάσαι. Και εδώ φαίνεται και η έλλειψη του κράτους, παιδιά, και της πρόνοιας που δεν μας έχει εκπαιδεύσει να αγκαλιάζουν τους ανθρώπους που υποφέρουν. Μην μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Έλα, συνέχισε, Τζο. Αλλά πάντως εγώ τη χαίρομαι. Δηλαδή, λες. Μακάρι να ξεκινήσει πάλι δεύτερη καριέρα. Μάλιστα. Και από τη μία, λοιπόν, μετά το ηθικό δίδαγμα προς όλες τις γυναίκες που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, περνώντας ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για την εξωτερική μας εμφάνιση, πάμε σε έναν πασίγνωστο Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποσύρεται μετά από 17 ολόκληρα χρόνια στη μουσική σκηνή, στην πίστα, Λία. Λοιπόν, μιλάμε για έναν τραγουδιστή ο οποίος έχει διαγράψει τη δική του πορεία, έχει ξεκινήσει από reality, έχει γίνει ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχουν λατρέψει οι γυναίκες, τον θαυμάζουν, τον ακολουθούν στα social media, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε φορά με κάθε post του αναστατώνει τον γυναικείο πληθυσμό. Μας έκανε έκπληξη. Είναι καλέ, έτσι όπως το λες. Λίγο έτσι όπως το παλαιότερα γίνονταν πανικός, ισχύει, θα συμφωνήσω, ναι. Παλιά γίνονταν... Και στα μικρά κορισάκια ειδικά. Συνόμπαρε, τι το ρουβάς. Εγώ θέλω να σας πω ότι ακόμη πολλές γυναίκες είναι αυτές που ακούνε πού θα έκανε το live του και πηγαίνουν. Ιδίως στα βόρεια προάστια, έχω να σας πω. Καλέ, πες το, θα γεννήσουμε. Λοιπόν, μιλάμε για τον Νίνο, ο οποίος αποκάλυψε... Για τον Νίνο. Για τον Νίνο Ξυπολιτάς. Τον Νίνο Ξυπολιτά. Τον θυμάστε από το Fame Story. Εμείς τον θυμόμαστε πολύ καλά. Καλά, δεν έχει παντρευτεί... Είχε. Είχε. Χωρίσει. Την κυρία Βαρδινογιάννη. Ναι, έχουν χωρίσει. Και έχουν χωρίσει. Και αποκάλυψε... Μια παιδάκι. Και έχει αποκάλυψε μέσα από post του ότι σταματάει το ταξίδι της μουσικής του, σταματάει τις εμφανίσεις του, γιατί θέλει να ξαναρχίσει από την αρχή. Έχουμε... Όταν λες να ξαναρχίσει την αρχή, τι εννοείς? Ίσως θέλει να ξανασκεφτεί. Να σας πω κάτι. Εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι σε μια περίοδο περισυλλογής και σε μια περίοδο ανασυγκρότησης, ιδίως μετά το χωρισμό του, ο οποίος θέλει μάλλον να σκεφτεί διαφορετικά τα πράγματα ή να διαγράψει μια διαφορετική πορεία. Και είναι νέος. Νομίζω ότι θέλει να ξεκουραστεί κιόλας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Νίνο έχει και πρόβλημα με την υγεία του, έτσι. Έχει πρόβλημα με ημικρανίες, οπότε δεν μπορεί, έχει συνέχεια ημικρανίες. Οπότε, μάλλον μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί. Βέβαια, είπε και στο post ότι ναι, θα σταματήσω, αλλά μπορεί και αυτό να κυρωθεί, λέει, αν αλλάξει κάτι. Μάλιστα, δήλωσε ο Τζον. Θα προσπαθεί από εκεί, γιατί είμαστε στον αέρα, Τζον, να μου δείξει κάποια στοιχεία τα οποία έχουν μια σοβαρότητα, τα οποία δεν λέγονται στον αέρα για τους πραγματικούς λόγους τους οποίους θέλει Τζον μου να αποσυρθεί ο Νίνος. Ο Νίνο, η οποία είναι σεβαστή. Έλα, Κατερίνα. Πρέπει να πούμε ότι δήλωσε πως δεν αντέχει αυτή την καλλιτεχνική πίεση και τις υποχρεώσεις που έχει ένας καλλιτέχνης που εργάζεται σε νυχτερινά μαγαζιά. Βεβαίως. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχω καταλάβει τους λόγους, μια φορά το είμαστε στον αέρα και προσπαθεί ο Τζον με το χαρτί να μου δείξει. Αλλά εντάξει, είναι σεβαστή. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Λοιπόν, αύριο, Σαββατοκύριακο, έρχονται τα αποκαλυπτικά στη 1:15 το μεσημέρι και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζουμε και με τον τροχό όπου θα μοιράσει από 1.000 ως 18.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, που είναι το μεγάλο jackpot, τα 10, τα 12,5, τα 15 και τα 18, αλλά παράλληλα θα μπορείτε αυτό το Σαββατοκύριακο στα αποκαλυπτικά live να διεκδικήσετε την τελευταία κιόλας, το τελευταίο Σαββατοκύριακο των Αποκρεών, τελευταία Κυριακή και το υπέροχο αυτοκίνητο. Το Volkswagen Move Up. Αυτό το Σαββατοκυριακό παίζουμε μαζί σας στη 1:15 ακριβώς. Ζωντανά θα είμαστε και αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και τη Δευτέρα. Πάμε παρακαλώ.
Ένα δυνατό χειροκρότημα για τους τεχνικούς μας στο πλατό και στο κοντρόλ. Τίτλους, αγύρι μου. Λοιπόν, παίρνω εγώ για την καρεκλίτσα, την βάλω εδώ. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τη δημοσιογραφική ομάδα του Menios Live. Ευχαριστούμε, παιδιά. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλες τις γυναίκες, σε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Να τις προσέχετε τις γυναίκες, κυρίες και κύριοι. Χρόνια σας πολλά, κυρίες μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και σε όσες κυρίες βρίσκονται εντός του καναλιού του Πλατό και του Κοντρόλ, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, να είστε καλά. Έρχεται Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας. Προσοχή στο δρόμο. Αύριο 1 και 4 έρχονται τα αποκαλυπτικά live. Να είστε καλά. Καλά να περάσετε. Γεια σας. Τέτοιες νύχτες κοντά σου, στο τρελό ερωτά σου, όλα τα έχω ξεχάσει και η καρδιά μου χτυπά, λες και θα σπάσει. Νύχτες στη Μύκονο με διπαντέρω μαζί, νύχτες για έρωτα κι όνειρα μέχρι το πρωί. Νύχτες στη Μύκονο με διπαντέρω μαζί, νύχτες για έρωτα κι όνειρα μέχρι το πρωί. Είσαι φίλη στο φίλι μου, είσαι ανάσα κρυφή μου.